Να σας καλημερίσω εγώ, να πω δύο λόγια για το ιστορικό, λίγο γρήγορα, τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Πριν το κάνω όμως αυτό, θέλω να καλωσορίσω τον πρόεδρο του κτηματολογίου, τον κύριο Στέλιο Σακαρέτσο, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Κακούρη, είναι ο σύμβουλος του κυρίου Κερανάκη, τη Γενική Διευθύντρια του Κτηματολογίου, την κυρία Μαρκέλου, την Διευθύντρια του Κτηματολογίου, την κυρία Παπαδοπούλου, και την προϊσταμένη του Τμήματος Χωρικών Μεταβολών του Κτηματολογίου, κυρία Βακαλοπούλου. Βέβαια, εδώ σήμερα ως φιλοξενούμενη βρέθηκε για άλλο λόγο, είναι και η υφυπουργός. Η κυρία Λιτρίβη, κάποιο για εκπαιδευτικά θέματα, της είπαμε αν θέλει να είναι εδώ, αλλά μπορεί να παρακολουθήσει. Να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου που μας παραχώρησε την αίθουσα αυτή. Και θα, πριν δώσω το λόγο στον κύριο πρόεδρο, θα ήθελα να πω δύο λόγια πώς φτάσαμε εδώ. Όπως γνωρίζετε, υπήρχαν λάθη από την αρχή, από τότε, από το έτος 1999 τουλάχιστον, όταν έγινε η πρώτη ανάθεση από την τότε ηγεσία του κτηματολογίου σε μελετητές, ειδικά για τα νησιά που μας ενδιαφέρουν, και θα πω γιατί μας ενδιαφέρουν, δηλαδή για τη Μυτιλίνη, τη Χίο, τη Λευκάδα. Άλλες κυβερνήσεις ήταν, αλλά δεν βλέπουμε το θέμα αυτή τη στιγμή τι έφταιξε πριν ή όχι, αλλά τι κάνουμε από εδώ και πέρα για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Τα λάθη έγιναν, εντάξει. Όμως οι μελετητές τότε δεν είχαν καλή συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, υπήρχε μια αδράνεια μέχρι το 2016. Το 2016 η τότε κυβέρνηση έκανε μια προσπάθεια για να προκηρύξει έναν καινούριο διαγωνισμό για τη διαδικασία της έτσι ονομάστηκε, επαναχωροθέτηση. Αλλά μέχρι το 2019 δεν έγινε τίποτα και έμεινε ένα κενό γράμμα. Βέβαια δεν συνεργάστηκαν τότε και οι ιδιοκτήτες και βεβαίως δεν συνεργάστηκε και η τότε ηγεσία της Δημοτικής Αρχής. Λέω για την τότε ηγεσία, η οποία βεβαίως είχε μια μεγάλη περιουσία η οποία έμεινε στα χαρτιά. Περιορίστηκε μονάχα να κάνει μια ανάρτηση εκεί και πέρα τούτου δεν. Έτσι λοιπόν πήραμε μια πρωτοβουλία, εγώ ως βουλευτής σε Λέσβο, γιατί το ζήτημα αυτό είναι υπερπαραταξιακό, είναι υπερκομματικό, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά βρήκαμε ευήκοα όντα στην τότε ηγεσία του Υπουργείου και συγκεκριμένα στον υφυπουργό τον Κώστα τον Κερανάκη, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος υφυπουργός που έχει το κτηματολόγιο και βέβαια στην ηγεσία του κτηματολογίου, στον κύριο Σακαρέτσιο και στα στελέχη του κτηματολογίου. Και συζητήθηκε πώς πρέπει να μεθοδευτεί το θέμα ύστερα από αυτές τις διαδικασίες που έγιναν και τις καθυστερήσεις. Και κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα καταρχάς, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα πάει, για να συνέχεια να επεκταθεί σε όλες τις διεκτησίες. Και επιλέγησαν 290 ιδιοκτησίες ως πιλωτικό πρόγραμμα. Παράλληλα πιέσαμε πάρα πολύ το κτηματολόγιο και βρήκαμε, όπως σας είπα, ευήκα όντα στο γραφείο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έχει αρμόδιος για το κτηματολόγιο, τον κύριο Κερανάκη, να δοθεί μια τελευταία παράταση, διότι αυτό ήταν το πρόβλημα που αντιδρούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την παράταση και καταφέραμε να πάρουμε μια παράταση ενός έτους, δηλαδή μέχρι 30 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει δύο μήνες από τότε που βγάλαμε την πρώτη ανακοίνωση και δεν κρυβόμαστε σε αυτά, γιατί προβλέπαμε ότι τον Μάρτιο του 24, φέτος δηλαδή, θα άρχιζαν η διαδικασία για το πιλωτικό πρόγραμμα. Και βεβαίως για διάφορους λόγους, περισσότερο τεχνικούς, καθυστέρησε όλη η διαδικασία αυτή. Και είμαστε τώρα βέβαια εδώ για να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία, έστω και την τελευταία στιγμή, αν θέλει να πει κανείς, για να κατοχυρώσουμε όσο μπορούμε περισσότερες ιδιοκτησίες. Προφανώς κάποιοι ισχυρίστηκαν, και ειδικά δημοσιογράφοι, ότι αυτό γίνεται για λόγους εκμετάλλευσης κομματικής ενόψης των εκλογών. Είναι λάθος αυτό και θα παρακαλούσα να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι γράφουν αυτά, διότι η προσπάθεια έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά
Και αν η δημοσιογραφία είναι ένα λειτουργήμα, πρέπει να αναφέρονται και να γίνεται και αυστηρή κριτική, ειδικά στα δημόσια πρόσωπα και στην πολιτική εξουσία και στα δημόσια, υπόλοιπα δημόσια πρόσωπα, αλλά με τα πραγματικά στοιχεία να παρατίθενται και όχι μονάχα να λένε ότι πάμε μόνο και μόνο για τις εκλογές, πράγμα που είναι λάθος και δεν βοηθάει την όλη προσπάθεια την οποία κάνουμε. Και γι' αυτό δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμιά σχέση οι ευρωεκλογές με το ζήτημα αυτό το οποίο απασχολεί, μας απασχολεί όλους. Νομίζω ότι σήμερα, όπως είπα πριν, δεν είναι ώρα να αποδίδουμε ευθύνες. Πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό βρίσκεται εδώ η ηγεσία του κτηματολογίου με τα συναρμόδιους, τα διευθυντικά στελέχη, τα συναρμόδια διευθυντικά στελέχη, για να μπορέσουμε ούτως ώστε να προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από εδώ, από τον Δήμο Μυτιλήνης με την τότε ηγεσία, είχε γίνει μία επιτροπή όταν ξεκινήσαμε και υπάρχουν βέβαια τα μέλη της επιτροπής εδώ. Τότε ήρθε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας στην Αθήνα και μαζί ο κύριος Βατός, ο Γιάννης, ο οποίος βρίσκεται εδώ, και με την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω και δημόσια για τις προσπάθειες τις οποίες είχε κάνει, εκπροσωπώντας το Δήμο και όλους βέβαια, τον κύριο Μαμόλη, όλα τα παιδιά τα οποία βοήθησαν τότε για να μπορέσει να προχωρήσουν η κατάσταση αυτή. Υπήρξε μια συνεργασία πρώτη στο γραφείο του Υπουργού, του κύριου Κυρανάκη, στην οποία παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος, και ήταν ο κύριος Μηταράκης που αφορούσε ζητήματα της ΧΙΟ, βεβαίως και για τη Λευκάδη ήταν ο κύριος Καβαδάς. Και αυτό έγινε το χρονοδιάγραμμα που είπαμε, πώς μπορούν να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Και έτσι λοιπόν προχωρήσαμε, δεν είναι ανάγκη να σας διαβάσω το διάγραμμα το οποίο είχε γίνει, και απλώς να πω ότι το κράτος σε καμιά περίπτωση δεν διεκδικεί όπως εγγράφει και θα χάσουν τις περιουσίες τους ο κόσμος. Είναι λάθος αυτό. Εξάλλου υπάρχει δημόσια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε κανείς δεν θα στηριχθεί την περιουσία του και αυτά. Βεβαίως λάθη έγιναν και είμαστε εδώ για να διορθωθούν. Το διάγραμμα τότε που έβγαλαμε σε ανακοίνωση λέει καθαρά, θα μου επιτρέψετε να τα πω, γι' αυτό το λέω και για τους δημοσιογράφους, οι οποίοι το ξέρανε και δεν τα έγραψαν. Θα υπάρξει μια οριζόντια παράταση μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2024 για την συλλογή όλων των στοιχείων για την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών των γεωτεμαχίων. Θα ξεκινήσουμε το Μάρτιο του 2024 για τα 290 γεωτεμάχια. Εδώ πράγματι έχουμε ευθύνη γιατί δεν ξεκινήσαμε. Εδώ δεν ήρθαμε να δικαιολογηθούμε. Πράγματι έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει. Υπήρχαν τεχνικά προβλήματα, υπήρχαν άλλα προβλήματα στοιχείων, διαφορετικά στη Λευκάδα, και ήρθε η ώρα για μας. Το κτηματολόγιο σε συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο και με χρήση των στοιχείων που παρέχει ο ανάδοχος θα προετοιμάσουν και θα παραδώσουν τους φακέλους στους ιδιοκτήτες. Στους φακέλους που θα κληθούν να παραλάβουν από το κτηματολογικό γραφείο ιδιοκτήτες θα περιλαμβάνονται τα διαγράμματα της ιδιοκτησίας τους σύμφωνα με τις υποδείξεις που είχαν κάνει κατά τις αυτοψίες, όπου θα φαίνονται και οι πλευρές τις οποίες υπάρχουν όμοροι που δεν έχουν συμφωνήσει. Οποιαδήποτε νομική συνδρομή και έλεγχος χρειαστεί κατά την εξέλιξη της διαδικασίας θα παρασχεθεί κεντρικά από το Εθνικό Κτηματολόγιο, και σύμφωνα με το κτηματολόγιο οι κοινοποιήσεις στους ομόρους θα γίνουν με δικαστικούς επιμελητές από τους ιδιοκτήτες. Όσοι όμοροι δεν εμφανιστούν θα θεωρηθεί ότι συνενούν σιωπηρά, όπως προβλέπεται, σας αναφέρω, στη βασική διάταξη, είναι το άρθρο 20 του νόμου 4934 του 2022, που εμείς το ψηφίσαμε μόνο και μόνο για να υπάρξει μια μεγαλύτερη πίεση για να τρέξουν οι διαδικασίες. Και έβδομον, ψηφίζεται με νομοθετική ρύθμιση ειδικό πλαίσιο επίλυσης σε μεμονωμένα γεωτεμάχια των περιοχών επαναπροσδιορισμού. Έτσι πιστεύω με τις μετανωτέρων ρυθμίσεις δεν θα στερηθεί κανείς στην ιδιοκτησία του, όπως σας είπα. Υπάρχει ένα ερώτημα, θα σας το πει ο Πρόεδρος, επειδή χάσαμε λίγο χρόνο τώρα, τι θα γίνει εάν περάσει 30 Νοεμβρίου. Θα υπάρξει ρύθμιση, αλλά αυτά είναι αρμοδιότητα του Προέδρου, ο οποίος βεβαίως έχει και την έγκριση και συνεννόηση με την κυβέρνηση για ενδεχόμενη διαδικασία, ούτως ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Εγώ σας ευχαριστώ που μας ακούσατε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πρόεδρο. Θα ολοκληρωθούν οι εισηγήσεις. Κύριε Αντωνίου. Για να αναλάβει υπόψη ο Πρόεδρος στην απάντηση. Αυτά που είπατε για έλλειψη συνεργασίας των ιδιοκτητών. Ναι. Και του Δήμου. Ναι, και για τότε. Το πρόβλημα ήταν
Καλά, να τα πείτε μετά, ακούστε. Κύριε Αντωνίου, μα δεν. Εγώ. Προβληματικές τεχνικές προδιαγραφές. Ωραία, και ότι οι ανάδοχοι είχαν επαφή μόνο με τον επιβλέποντα. Και όχι με τις ηγεσίες του κτηματολογίου. Ωραία. Και με την πολιτική ηγεσία. Και στερήθηκαν οι ηγεσίες του κτηματολογίου και της πολιτικής ηγεσίας των εμπειριών και των προτάσεων ναι, των ανάδοχων. Κύριε Αντωνίου, σωστά αυτά θα πείτε. Ευχαριστώ. Βέβαια το είπα εγώ έμεσα ότι αυτό αφορούσε παλιές κυβερνήσεις. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό όμως τώρα. Εγώ δεν αποδίδω ευθύνες σε κανένα. Θέλουμε από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν δημιουργήθηκε. Εγώ τα ξέρω όλα αυτά. Έχω όλη την αλληλογραφία εδώ. Έχω εδώ τα πάντα που έγιναν με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά δεν είναι ο στόχος μας αυτός. Οι ζημίες είναι μία αναστρέψιμη, Υπουργέ. Θα δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Κύριε Αντωνίου, όλα είναι αναστρέψιμα αρκεί να υπάρχει διάθεση και από το κράτος και από τις τοπικές κοινωνίες όπου υπάρχουν προβλήματα για να λυθούν. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Καταρχάς να πω ότι αυτά που λέτε, κύριε Αντωνίου, και ήταν η πρώτη ενημέρωση που είχαμε λάβει από τον κύριο Αθανασίου στη σύσκεψη που είχε γίνει το Σεπτέμβριο τότε, όταν μόλις είχε αναλάβει ο κύριος Υφυπουργός ένα μήνα τις αρμοδιότητές του. Και από την αρχή ο κύριος Αθανασίου είχε έρθει και μας είχε γνωστοποιήσει το πρόβλημα, το οποίο όντως είναι μεγάλο, είναι σοβαρό και πρέπει να λυθεί. Τι έγινε από τότε, από το Σεπτέμβριο του 2023, δηλαδή λίγους μήνες πριν? Καταλάβαμε το ότι η προηγούμενη διαδικασία που, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, είχε ξεκινήσει το 2016, δεν είχε αποδώσει καρπούς για οποιοδήποτε λόγο, προδιαγραφές, όλα αυτά που είπατε, και αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι δραστικό σαν ελληνικό κτηματολόγιο. Και έτσι είμαστε σήμερα εδώ, όχι για να σας ανακοινώσουμε μια άλλη διαδικασία που θα γίνει κάποτε στο μέλλον, αλλά για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία. Η δουλειά έχει γίνει. Αναλάβαμε το project της πιλωτικής επαναχωροθέτησης αποκλειστικά εντός του φορέα. Το αναθέσαμε στη Διεύθυνση Κτηματολογίου και στη Διεύθυνση Χωρικών Μεταβολών. Και σήμερα είναι εδώ μαζί μας και η Γενική Διευθύντρια κυρία Μαρκέλου και η Διευθύντρια Κτηματολογίου η κυρία Παπαδοπούλου, που έχουν φέρει μαζί τους έτοιμους φακέλους για διορθώσεις ορίων. Να προλάβουμε μόνο γιατί η ηλικία μας. Και δεν θα χαθεί καμία προθεσμία. Καταλαβαίνω το ότι υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση από το αποτέλεσμα της κτηματογράφησης που ξεκίνησε, όπως ξέρετε, 20 τόσα χρόνια πίσω. Δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, όμως οφείλω να πω το ότι άλλα ήταν και τα δεδομένα τότε και άλλα τα τεχνολογικά εργαλεία που είχαν και οι μελετητές, σε σύγκριση με αυτό το οποίο είναι στη διάθεσή μας σήμερα το 2024. Όμως η δουλειά και η αποστολή του κτηματολογίου σήμερα, όπως την αντιλαμβάνεται και το αρμόδιο Υπουργείο που μας έχει δώσει εντολή ο κ. Κυρανάκης, ο αρμόδιος υφυπουργός, να το λύσουμε το πρόβλημα, είναι να αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία για να δώσουμε λύσεις. Άρα νομίζω να αφήσουμε πίσω μας το χθες, ό,τι συνέβη, συνέβη. Σήμερα υπάρχει μια χρυσή τελευταία ευκαιρία για να διορθωθούν τα λάθη τα οποία είχαν γίνει στην κτηματογράφηση. Από σήμερα κιόλας στο γραφείο μας, το κτηματολογικό γραφείο Μυτιλίνης, υπάρχει μηχανικός του κτηματολογίου, ο οποίος έχει όλους τους φακέλους για αυτές τις 5 πιλωτικές περιοχές και για αυτά τα πρώτα γεωτεμάχια. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή, που το έτρεξε ο κύριος Πρόεδρος, που δίνει πλέον τη δυνατότητα να μην επαφίεται στην καλή θέληση και διάθεση των όμορων ιδιοκτητών η αποκατάσταση της ιδιοκτησιακής πραγματικότητας κάποιου που έχει θιχθεί η περιουσία του από την κτηματογράφηση. Και το μόνο το οποίο αρκεί είναι στο κάλεσμα που θα κάνουμε εμείς από σήμερα κιόλας σε όλους τους ιδιοκτήτες για τη διόρθωση των λαθών, να υπάρχει ανταπόκριση. Όλα τα υπόλοιπα, έξοδα μηχανικών, νομική επεξεργασία και αξιολόγηση, όλα αυτά τα δεδομένα τα καλύπτει το ελληνικό κτηματολόγιο, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τα λάθη του χθες. Καλούμε τους πολίτες της Μυτιλίνης να ανταποκριθούν σε αυτή την τελευταία χρυσή ευκαιρία, ώστε να διορθωθεί η πραγματικότητα και να λυθούν όλα τα λάθη. Όσο αφορά την προθεσμία που είναι λογικό να αγχώνει, έχω εξουδοτηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, από τον Υφυπουργό τον κύριο Κυρανάκη, να μεταφέρω το ότι όποιος ιδιοκτήτης εκφράσει την πρόθεσή του να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και για οποιοδήποτε λόγο δεν προλάβει μέχρι την 30 Νοεμβρίου του 2024 να το κάνει και να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγχώνεται. Θα αναλυφθεί νομοθετική πρωτοβουλία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο σε ένα μεγάλο νομοσχέδιο που θα έρθει από το ελληνικό κτηματολόγιο και θα υπάρξει ο χρόνος που απαιτείται για τις διορθώσεις. Αυτά από μένα. Να μεταφέρω
το μικρόφωνο στη Γενική Διευθύντρια και στην κυρία Παπαδοπούλου, για να δούμε λίγο τη διαδικασία και το πώς προχωράμε πλέον στην επίλυση των λαθών που αναγνωρίζουμε και είμαστε εδώ για να διορθώσουμε. Ο πιλωτικός επαναπροσδιορισμός ξεκίνησε για τη Λέσβο σε 5 κλιματολογικές ενότητες τον Οκτώβριο του 2023, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Η ΟΤΑ είναι Πλακάδου, Παλαιοκήπου, Μεσαγρού και Παπάδου. Συνολικά το πλήθος αυτοψιών που έχουμε συλλέξει είναι 82 και 71, 153 αυτοψίες και επηρεάζουν 290 γεωτεμάχια. Η οργάνωση των αρχείων έγινε από τον φορέα. Πήραμε ψηφιακά και αναλογικά αρχεία τα οποία έχει αρχιοθετήσει ο ανάδοχος και τα οργανώσαμε με βάση σύγχρονες προδιαγραφές. Για τη μελέτη συνεκτιμήθηκαν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που υπήρχαν, όπως τα αρχεία των αναδόχων, οι αναφορές επαναπροσδιορισμού από το 2012 και το 2019, τοπογραφικά διαγράμματα, στοιχεία της τρέχουσας κλιματολογικής βάσης, αγωγές, δικαστικές αποφάσεις κτλ. Οπότε ενημερώθηκε η βάση δεδομένων του πιλωτικού επαναπροσδιορισμού. Εκτυπώθηκαν τα έντυπα των αυτοψιών, εκδόθηκαν οδηγίες, έγινε επεξεργασία των αυτοψιών αυτών. Έχουμε συνεργαστεί με τη Διεύθυνση Νομικού Έργου του Λειτουργούντος Κλιματολογίου, οπότε έχουν διευκρινιστεί και ζητήματα κοινοποιήσεων και πρόκρισης αυτοψιών. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για αυτές τις πιλωτικές περιοχές να συνεργαστούμε. Είναι νομίζω το πιο κρίσιμο σε αυτή τη φάση όπως βρισκόμαστε τώρα είναι η συνεργασία και η συνέργεια τόσο των πολιτών όσο και των αρχών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι καταρχήν να έρθουν στο κλιματολογικό γραφείο, να πάρουν το φάκελο της αυτοψίας τους, να μας υποδείξουν τους όμορους, να έρθουμε σε επαφή, εκείνοι οι ενδιαφερόμενοι μαζί τους, να συμφωνήσουν σε μια νέα κατάσταση, να υπογράψουν μια δήλωση συνένεσης και να μην χρειάζεται καμία άλλη διαδικασία, ούτε επιδόσεις, ούτε αγωγές, ούτε άλλες δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες και χρονοβόρες είναι και κοστοβόρες είναι. Συγγνώμη, αυτό στην πράξη δεν γίνεται με τους όμορους ιδιοκτήτες. Θα τα πείτε μετά. Πολλοί έχουν πεθάνει, πολλοί είναι στο εξωτερικό, πολλοί άλλοι δεν ενδιαφέρονται. Ας ολοκληρώσουν και μετά. Θα τα μαζέψετε όλα μετά, θα έχει άνεση χρόνο όσο θέλετε. Η διαδικασία της κοινοποίησης υφίσταται. Εμείς αυτό... Η διαδικασία της κοινοποίησης υφίσταται και ο νόμος υφίσταται ως έχει. Όμως λέμε ότι προκειμένου να διευκολύνουμε μία κατάσταση, εάν και εφόσον οι όμοροι είναι εδώ, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί τους, είναι μια απλή δήλωση συνένεσης που δεν κοστίζει τίποτα, την συνυπογράφουμε και προχωρούμε στον επαναπροσδιορισμό της ιδιοκτησίας. Αυτό γινόταν και πριν, δεν είναι κάτι καινούργιο. Όχι, αυτό το αναφέρει η κυρία Μαρκέλου για την περίπτωση και τις επιδόσεις που είναι απαραίτητες. Ότι αν υπάρχει συνένεση. Στη Γέρα που αναφέρατε, περιοχή Μυτιλίνης. Πάμε λίγο να συνεχίσει η κυρία Παπαδοπούλου τα ειδικότερα. Λοιπόν, όπως είπαμε, είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε να συνεχίσουμε τον επαναπροσδιορισμό. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Ξεκινάμε το πιλωτικό τώρα. Είναι κρίσιμη αυτή η φάση για όλους μας και για μας για το κτηματολόγιο, να δούμε ότι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη διαδικασία, κρίσιμη όμως και για τους ιδιοκτήτες και όλους τους επηρεαζόμενους που πρέπει να συμβάλλουν, να συνενέσουν, να βοηθήσουν για να τελειώνει αυτό το μεγάλο πρόβλημα της Λέσβου. Εμείς έχουμε φτιάξει το φάκελο της αυτοψίας, δηλαδή καλέστηκαν στο πεδίο οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να υποδείξουν τα όρια τους. Οι μελετητές κατέγραψαν τα νέα όρια και μας τα παρέδωσαν. Φτιάξαμε εμείς λοιπόν για κάθε αυτοψία ένα φάκελο. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει το έντυπο με το διάγραμμα, το πολύγωνο όπως βλέπετε, αν είναι διακριτό, είναι τα νέα όρια του ακινήτου. Το εφαρμόσαμε στην κλιματολογική βάση. Βρήκαμε ποια είναι τα επηρεαζόμενα ΚΑΕΚ.
τα έχουμε καταγράψει σε πίνακα, τα επηρεαζόμενα ΚΑΕΚ με τους ιδιοκτήτες τους. Τα στοιχεία που μπορούν να βρούνε επικοινωνίας, αυτά τα δίνουμε στο δικαιούχο της αυτοψίας. Του δίνουμε την πληροφορία ότι για την αυτοψία σας ποιος συνένεσε στο πεδίο και δεν χρειάζεται να τον ψάξετε. Για τους υπόλοιπους θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί τους. Στοιχεία πληροφορίας και επικοινωνίας του δίνουμε. Επικοινωνεί λοιπόν με τους όμορους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες. Τους λέει, συμφωνούμε στα κοινά μας όρια, ελάτε να υπογράψετε ένα έντυπο συνένεσης. Εάν σε περίπτωση το έντυπο της συνένεσης μπορεί να το υπογράψει είτε στο κτηματολογικό γραφείο παρουσία του προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου για να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής, είτε σε ένα ΚΕΠ, του δίνουμε και το κείμενο έτοιμο, πάει στο ΚΕΠ και λέει, συμφωνώ στα κοινά μας όρια, σύμφωνα με το διάγραμμα της αυτοψίας. Αν δεν μπορεί σε ΚΕΠ και είναι, παραδείγματος χάρη, ένας δικαιούχος μένει στη Σάμο, μένει στην Κρήτη. Επικοινωνεί ο δικαιούχος της αυτοψίας, του στέλνει το έντυπο, λέει αυτά είναι τα κοινά μας όρια. Μπορεί να μπει μέσα στο gov.gr και να φτιάξει μια υπεύθυνη δήλωση και να πει συνεννό στα κοινά μας όρια. Αυτές είναι διαδικασίες που τις έχουμε θέσει για να βοηθήσουμε και να διευκολύνουμε τον δικαιούχο της αυτοψίας και όλους τους επηρεαζόμενους δικαιούχους. Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να βρει το δικαιούχο, ακολουθεί τη διαδικασία των κοινοποιήσεων. Αυτό το οποίο γίνεται και μέχρι τώρα στο 19.2. Δυνατότητες υπάρχουν πολλές. Δυσκολίες θα υπάρξουν. Θα προσπαθήσουμε να τις μειώσουμε για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχουμε από τους αναδόχους της Λέσβου, του επαναπροσδιορισμού, έχουμε γύρω στις 5.000 αυτοψίες. Ο στόχος μας είναι να περάσουν και οι 5.000 στο κτηματολόγιο. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και θέλουμε να μας βοηθήσουν όλοι. Οι ιδιοκτήτες, η Δημοτική Αρχή και όλοι οι οποίοι είναι εδώ στη Λέσβο και μπορούν να βοηθήσουν. Έχουμε πάρει τα στοιχεία από την κτηματολογική μας βάση, από τα στοιχεία επικοινωνίας που δώσαν στους αναδόχους του επαναπροσδιορισμού, τους παίρνουμε όλους τηλέφωνο, τους λέμε έχει ξεκινήσει η διαδικασία, ελάτε στο κτηματολογικό γραφείο να ενημερωθείτε, να πάρετε το φάκελό σας και να τρέξετε τη διαδικασία. Είμαστε δίπλα σας και θέλουμε μαζί με εσάς να διορθώσουμε το κτηματολόγιο. Δεν πάει καλά τώρα, οι 290, αν δεν πάει καλά. Μισό λεπτό, κύριε Αντωνίου, ας τελειώσουν, θα καταγράψουμε τους ομιλητές και θα μιλήσετε όλοι. Είμαστε εντάξει. Νομίζω ότι μέχρι τώρα ολοκληρώσαμε ερωτήσεις για να... Πώς πρέπει να μπούμε στις ερωτήσεις. Τώρα αρχίζω. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Μα, γιατί είμαστε εδώ, κύριε Μωμό. Αυτό είπα. Όσο χρόνο θέλετε, μέχρι τις 5 το βράδυ, μέχρι αύριο το πρωί, εδώ θα είμαστε. Αρκεί να λύσουμε το πρόβλημα και όσο χρειαστεί να κάνουμε. Λοιπόν, να καταγράψουν τους ομιλητές. Ορίστε. Όχι, λοιπόν, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Γράψουμε ένα σημείο. Καλάτε, κύριε. Όλοι να μάθουν. Δεν καταγράψετε τους. Εντάξει, εσείς θα μιλήσετε. Ναι, γράφω. Ο κύριος Αντωνίου είναι δεύτερος. Εντάξει. Ο κύριος Παναλογιάννης, ελάτε. Έχουμε μικρόφωνο να το δώσω στον κύριο Μαλοκέλη. Είναι ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Και με την ευκαιρία συγχαρητήρια και την εκλογή σας. Α, συγγνώμη, δήμαρχε. Όχι, μετά το. Όχι, μπορεί να θέλετε να κάνετε τοποθέτηση. Νομίζω να μιλήσει πρώτο δήμαρχο και μετά. Παράληψη δική μου, γιατί είδα πρώτα με το σχολείο. Ωραία. Μετά ο κύριο δήμαρχο. Ωραία. Όποτε θέλετε, θα ζητήσω εγώ. Ευχαριστούμε που ήρθατε, έστω όπως είπε και ο Υπουργός λίγο καθυστερημένα. Θα ξεκινήσω κατευθείαν στο θέμα. Μιλήσετε για τα 290 ακίνητα, τεμάχια. Αυτό, η πρώτη ερώτηση είναι πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των 290 τεμαχίων, ώστε να δούμε αυτό το πιλωτικό, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος. Εμείς μιλάμε για 10.480 ακίνητα που φάνηκαν στο ΑΑΠ του 86 του 2015. Ναι. Ποιο είναι δηλαδή το χρονοδιάγραμμα, ώστε αν ξεκινήσουμε, λέτε ότι 30 Νοεμβρίου θα ενδεχομένως να δοθεί μια παράταση. 30 Νοεμβρίου εσείς έχετε για όσους δηλώσεις ενδιαφέρον. Θεωρείτε ότι θα πάει μέχρι 30 Νοεμβρίου το πιλωτικό και μετά θα ξεκινήσουν τα υπόλοιπα, διότι αν είναι έτσι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ότι το δικό μας χρονοδιάγραμμα για αυτό το πιλωτικό είναι όλοι οι φάκελοι να έχουν παραδοθεί ως το τέλος του Ιουνίου, αυτού του Ιουνίου, να υπάρχει μια περίοδος αντιρρήσεων μέχρι το τέλος Αυγούστου και συνέχεια να ακολουθήσει η επεξεργασία και η ανάρτηση. Δηλαδή ο στόχος μας είναι, κύριε Παδοπούλη, μέχρι τέλος Οκτωβρίου να έχουμε φτάσει στην ανάρτηση.
ξεκινάτε? Σήμερα ξεκινάμε. Οι φάκελοι είναι διαθέσιμοι. Ναι, ναι. Έχει βγει δελτίο τύπου. Αυτή η εκδήλωση εδώ νομίζω ότι είναι η αρχή αυτής της επικοινωνίας. Είναι σημαντικό, επειδή έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις στο παρελθόν, να πούμε ότι αυτή τη φορά είναι έτοιμη η διαδικασία για ενεργοποίηση σήμερα. Δηλαδή σήμερα οι πρώτοι δικαιούχοι μπορούν να παραλάβουν τους πρώτους φακέλους και να προχωρήσουμε στις διορθώσεις. Θέλω να καταλήξω ότι μιλάμε για το 3% των διορθώσεων από τα 10.500 ακίνητα. Κάτι το οποίο έγινε και το 19 με τις δύο εταιρείες των αναδόχων, που βέβαια με άλλη λογική ότι δεν μπορούσαν να υπογράψουν οι όμορφοι κλπ. Τα έχω διαβάσει, τα γνωρίζω, μάλιστα είχαμε μαζί και επικοινωνία με εσάς, νομίζω τότε. Δηλαδή, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ώστε να δούμε τα 10.500 δηλωμένα τεμάχια τα οποία είναι λάθος? Έχει μεγάλη σημασία να αναφέρουμε ότι για να φτάσουμε. Ανά τόσα και περισσότερα. Όλη η δουλειά που έχει γίνει για την εφαρμογή αυτού του πιλωτικού δεν θα χρειαστεί για την εφαρμογή στο σύνολο των γεωτεμαχίων. Αυτό το οποίο ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση για το κτηματολόγιο ήταν να πάρει παραδοτέ από πολύ παλιές μελέτες που είχαν άλλες προδιαγραφές, δεν μπορούσαν να είναι εύκολα αξιοποιήσιμα αυτά τα παραδοτέ για το τμήμα χωρικών μεταβολών. Όλη αυτή την επεξεργασία την έχουμε κάνει. Άρα η σύνταξη των φακέλων για τις χιλιάδες γεωτεμαχίων που θα ακολουθήσει θα είναι πολύ πολύ πιο γρήγορη. Αυτό που έχει σημασία είναι όταν ο μηχανικός, η μηχανική του κτηματολογίου απευθύνονται στον ιδιοκτήτη για να ανταποκριθεί, να έρθει, να υποδείξει τα νέα όρια, να συνενέσει και να προχωρήσει η διαδικασία, να υπάρχει ανταπόκριση. Το χρονικό περιθώριο θέλουμε, γιατί αν είναι να δούμε τα 200, ξαναλέω και ξαναμιλώ επιμένω σε αυτό, διότι βλέπουμε το 3% εκ των οποίων θα βρουν το 2% και μένει πίσω αμέτρητα τεμάχια. Κατάλαβα τη διαδικασία, αλλά το θέμα είναι και τι χρόνος υπάρχει. Δηλαδή, μην φύγουμε τον Νοέμβριο και πούμε, ξέρετε κάτι, από τα 290 οι ιδιοκτήτες ενδιαφέρθηκαν οι 100. Επομένως, δεν μπορεί το πιλωτικό να προχωρήσει και σταματάμε εκεί. Ήταν εξάλλου ένα θέμα το οποίο το είχαμε τρέξει με τον κύριο Υπουργό το Δεκέμβριο του 2021 επί προεδρίας του κυρίου Κοτσόλη. Ήταν τότε η κυρία Κουκούτση, ήταν διάφοροι και ζητούσαμε από τότε, όλοι τουλάχιστον τη Επιτροπή, να γίνει από τότε να ξεκινήσει ένας επαναπροσδιορισμός όλης της κατάστασης. Και για κάποιους λόγους, ο οποίος ποτέ δεν πήραμε απάντηση, δεν μπόρεσε να γίνει. Προφανώς γνωρίζουμε ποιοι είναι οι λόγοι. Αλλά αν ξεκινούσαμε από το 22 και τώρα είμαστε 24, θα ήμασταν στη μέση μιας επανακολουθέτησης, της οποίας είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη τόσο η πρόεδρη και θα έτρεχε πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, υπάρχουν εύλογα ερωτήματα γιατί δεν έγιναν από τότε. Η συμμετοχή και η ανταπόκριση είναι βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση. Κανένας φορέας δεν μπορεί να διορθώσει μόνος του τα όρια. Τι προτείνετε, κύριε Μανολακέλη, να δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Να ξεκινήσει από τότε ο επαναπροσδιορισμός, ξανά δηλαδή κάτω η μελέτη και να επαναπροκηρυχθεί. Το είχαμε ζητήσει. Η μελέτη, το σύνολο της κτηματογράφησης. Για τον επαναπροσδιορισμό ή γενικά για την κτηματογράφηση? Πάντως, μην διακόπτετε, κύριε Τσακίρη, σας παρακαλώ. Πάρτε το λόγο μετά να μιλήσετε. Τώρα μιλάει άλλος ομιλητής. Θα ήταν οικονομικά και χρονικά σύμφορο το να ξανακάνουμε κτηματογράφηση. Εσείς σαν μηχανικός το ξέρετε καλύτερα. Δεν υπήρχαν τα υποπτικά μέσα τότε, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά ήταν ένα λάθος το οποίο δεν υπάρχει λόγος να το πληρώσει. Ας πούμε, το μάρμαρο ξανά ολόκληρο. Και δεν το πληρώνει, γιατί αυτή τη φορά με τη νέα διαδικασία και με τη νέα διάταξη που έχουμε στη φαρέτρα μας, σε αυτή τη διαδικασία που τρέχει πλέον από το κτηματολόγιο, δεν απαιτείται η συνένεση του όμορου. Απαιτείται μόνο η γνωστοποίηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το αναδείξουμε. Δηλαδή, δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν. Που για να μπορέσω εγώ να διορθώσω το γεωτεμάχιό μου. Περίπου, οπότε αυτό χρονικά μπορεί να τελειώσει. Και αν θα είμαστε μέσα στο. Μιλάμε για τα πιλωτικά. Μιλάμε μετά για το επόμενο βήμα. Εμείς αυτή τη διαδικασία θα την τρέξουμε για το σύνολο των γεωτεμαχίων. Θα την υποστηρίξουμε στο σύνολο όλων των γεωτεμαχίων. Και καλούμε όλους όσους θέλουν να διορθώσουν το ιδιοκτησιακό τους δικαίωμα για να ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα, να ανταποκριθούν στο κάλεσμα που θα δεχθούν από το ελληνικό κτηματολόγιο. Σε όλη την περιοχή της κτηματογράφησης. Μιλάμε για την υγεία συνολικά.
Ξεκινάμε με τις πέντε. Ξεκινάμε με τις περιοχές του επαναπροσδιορισμού. Να πω επίσης ότι εδώ είναι ένα εκτεταμένο πρόβλημα, γιατί ήταν από τις πρώτες μελέτες. Μιλάτε για τις περιοχές του επαναπροσδιορισμού. Τώρα μιλάτε για όλη την περιοχή της Λέσβου που είναι σε λειτουργία. Ναι, για όλο το κλιματοδότη σε λειτουργία. Ξεκινάμε κατά προτεραιότητα. Ναι, βέβαια υπάρχουν και δεν είναι και μόνο εδώ στο νησί. Γιατί το ΦΕΚ 86 του 2015, το ΦΕΚ 86 του 2015 πήρε ένα μέρος μόνο. Ναι, δεν γιατί... έχει πάρει το σύνολο για το οποίο ενδιαφερόμαστε και είμαστε όλοι απ' έξω. Κοιτάξτε, ο επαναπροσδιορισμός, όπως γνωρίζετε, γιατί και εσείς έχετε ασχοληθεί τόσα χρόνια με αυτό, ξεκίνησε με το να εντοπίσουμε τις περιοχές που έχουμε εκτεταμένες αστοχίες. Εκεί στοχεύει. Ακούστε, οι υπόλοιπες έχουν αστοχίες, αλλά είναι σε ένα αναμενόμενο πλήθος αστοχιών όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είπαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις περιοχές που έχουν εκτεταμένες αστοχίες και είναι πολύ δύσκολο οι ιδιοκτήτες να το διαχειριστούν μόνοι τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες που υπήρχαν με τις τίτλους. Γιατί φτάσαμε στον επαναπροσδιορισμό? Γιατί δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν με ένα απλό 19-2 στο κτηματολογικό γραφείο. Γιατί οι τίτλοι δεν το υποστήριζαν. Είπαμε, θα σας φτιάξουμε τα διαγράμματα και θα καλύψετε το πρόβλημα του τίτλου με την επόμενη συναλλαγή σας. Έτσι μπήκε ο επαναπροσδιορισμός. Για να εντοπίσουμε λοιπόν τις περιοχές με τις εκτεταμένες αστοχίες, θεσμοθετήθηκε το 19α, μπήκαν τα κριτήρια και μάλιστα τα κριτήρια ήταν και χαμηλά. Δηλαδή ξεκινήσαμε με το 30%, δηλαδή να μαζέψουμε σε μια εκτιματολογική ενότητα το 30% ότι τα γεωτεμάχια είναι προβληματικά. Στη συλλογή των στοιχείων λάβαμε υπόψη μας και αιτήσεις 19-2 που δεν είχαν διορθώσει. Δηλαδή βοηθήσαμε στο να συγκεντρώσουμε τα προβλήματα στις κτηματολογικές ενότητες. Τις βρήκαμε αυτές τις κτηματολογικές ενότητες και τις βάλαμε στο πρόγραμμα του επαναπροσδιορισμού. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να το βάλουμε σε όλη τη Λέσβο, γιατί ξέρετε κάτι, δεν ήρθανε οι ιδιοκτήτες και όταν λειτουργούσε η μονάδα τεχνικής υποστήριξης και το 12 όταν στήσαμε τα γραφεία συλλογής αναφορών σφαλμάτων. Γιατί το κάναμε αυτό? Για να δούμε πού είναι οι προβληματικές περιοχές και ποια είναι η συμμετοχή των ιδιοκτητών και να έρθουν να πούν ότι εδώ έχουμε λάθη. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λέμε, θα πάμε εκεί που έχουμε καταγράψει ότι το 30% των γεωτεμαχίων σε μια κτηματολογική ενότητα είναι προβληματικό, έτσι ώστε να προκαλέσουμε και το υπόλοιπο 70 να έρθουν όταν ξεκινήσουν οι μελέτες. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με χαμηλά δεδομένα, με το 30% μόνο. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι μελέτες. Αυτές οι μελέτες του επαναπροσδιορισμού δεν ολοκληρώθηκαν. Το γνωρίζετε όλοι. Φτάσαμε λοιπόν εμείς τώρα να το συνεχίσουμε. Τεστάρουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Πήραμε τα δεδομένα από τους αναδόχους. Έπρεπε να τα οργανώσουμε αυτά τα δεδομένα. Δεν ήταν με μορφή παραδοτέων. Εσείς κύριε Μανολακέλη το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, αυτή η περίοδο. Η κοινωνία που έλεγε πόσο διορθώθηκε. Διορθώθηκε το 1% στοιχείο, το 3% στη Μυτιλήνη και το 2% στη Γέρα. Ακριβώς. Δηλαδή ότι με τις 5.000 αυτοψίες που είχαν κάνει οι ανάδοχοι, με τον τρόπο διαχείρισής τους είχαν προτείνει πάρα πολύ λίγες αυτοψίες. Εμείς είπαμε να τις προχωρήσουμε. Πώς? Με τη συμπλήρωση του 19α, με αυτό δηλαδή που κάνουμε τώρα. Γιατί διαφορετικά θα πηγαίναμε από τις 5.000 αυτοψίες σε 300. Αυτό που κάνουμε είναι για να αυξήσουμε, να φτάσουμε στις 5.000. Τώρα για τις υπόλοιπες περιοχές της Λέσβου που δεν έχουν μπει στον επαναπροσδιορισμό, πιστεύω ότι επειδή ακριβώς δεν υπήρχε συμμετοχή για να πούνε ότι έχουμε εκτεταμένες αστοχίες. Εστάσεις υποβάλλαμε. Εστάσεις υποβάλλαμε. Πάντως, να σας ανακοινώσω και κάτι από το ελληνικό κτηματολόγιο. Υποβάλλαμε εστάσεις, δεν απαντηθήκανε ποτέ. Αν είναι δυνατόν, από το 11-12. Με αριθμούς πρωτοκόλου του κτηματολογίου. 17 ενστάσεις στο 12. Κύριε Αντωνίου, δεν πήρα απάντηση. Μα ακούστε με να σας πω, αυτές οι ενστάσεις που κάνατε το 12... Δώστε το με αυτό, να το μελετήσουμε. Τις αστοχίες... Μπορώ να το κρατήσω. Για να... έχω βγάλει πόλικα για χρησιμοποιητικά. Ήταν η διαδικασία καταγραφής των αστοχιών για να εντοπίσουμε τις ιδιαίτερα προβληματικές κτηματολογικές ενότητες. Αυτό ήταν, δεν ήταν για να σας κάνουμε τη διόρθωση για κάθε μία αίτηση που υποβάλατε. Είχε ανακοινωθεί αυτό το πρόγραμμα, τι στόχο έχει. Και εκεί πέρα βάλατε και ένα κριτήριο για να επιλέξετε ενότητες. Φυσικά. Άμα σε μια ενότητα με 200 ενστάσεις, με 200... Κύριε Αντωνίου, και θέλετε να μας μιλήσετε για τη δική σας περίπτωση συγκεκριμένα. Κύριε Αντωνίου,
Να πούμε το εξής. Το είπαμε και στην αρχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην εστιάσουμε στο τι έχει γίνει. Κανείς δεν είπε ότι δεν έχουν γίνει λάθη και σφάλματα στην κτηματογράφηση. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολύ προβληματική, ειδικά στις πρώτες μελέτες όπως είναι εδώ πέρα στο νησί σας. Και είμαστε εδώ πέρα να το διορθώσουμε. Να είστε σίγουροι ότι τα προβλήματα τα ξέρουμε. Σήμερα κάνουμε ένα σπουδαίο βήμα. Μην αλλοιώσουμε το μήνυμα, μην εστιάσουμε στο δεν θα υπάρξει συμμετοχή, μην προεξοφλήσουμε το ότι δεν θα πάει καλά. Είναι διαφορετική η διαδικασία. Πλέον, εφόσον δεν απαιτείται η συνένεση του ομόρου, πραγματικά μπορούν να λυθούν οι περισσότερες. Όχι, μην τα φορτώσουμε πάλι στους ιδιοκτήτες. Ο ιδιοκτήτης έχει την ευθύνη του να προσέλθει, να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του κτηματολογίου. Είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνει σε μια διαδικασία για την οποία μπορεί να μην έχει ευθύνη, αλλά που σήμερα είναι δυστυχώς μονόδρομος να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία για να λύσει το πρόβλημά του. Να ανταποκριθεί και θα το διορθώσουμε. Τώρα για περιοχές που δεν έχουν εκτετωμένες αστοχίες ή αυτές δεν έχουν αναδειχθεί, να πούμε το ότι ήδη υπάρχει σχέδιο νόμου που θα έρθει μαζί με τις διατάξεις που είπαμε και για την προθεσμία της 30 Νοεμβρίου, που θα προβλέπει ένα νέο πιο εύχριστο μοντέλο χωρικών διορθώσεων στο λειτουργούν κτηματολόγιο, που θα υποστηρίζεται από ένα νέο ψηφιακό εργαλείο μιας πλατφόρμας γεωχωρικών μεταβολών, όπου με εγγυητή τον ιδιώτη μηχανικό θα μπορεί όποιος ιδιοκτήτης εντοπίζει αστοχίες στο αποτέλεσμα της κτηματογράφησης των λειτουργούν κτηματολόγιο να προχωρά σε διαδικασίες εξοδικαστικής επίλυσης. Όπως ήρθε η προηγούμενη διάταξη που το πέτυχε ο κύριος Αθανασίου για το νησί σας, το ίδιο θέλει να κάνει το Υπουργείο εκτεταμένα για όλη την Ελλάδα και θα είναι στο νομοσχέδιο του Σεπτεμβρίου, που δεν είναι μακριά, είναι 3 μήνες μακριά. Και θα το δείτε ότι θα γίνει. Άρα εκεί όλοι θα έχουν τη δυνατότητα λάθη της κτηματογράφησης να τα διορθώνουν εν κινήσει στο λειτουργούν κτηματολόγιο. Και αν θέλετε, αυτή είναι και η αποστολή του κτηματολογίου με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, να δίνει τη δυνατότητα και τα εργαλεία, προκειμένου η κτηματολογική βάση συνεχώς να γίνεται καλύτερη, να διορθώνουν τα λάθη και να είναι ολοένα και περισσότερο ακριβής. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πετύχαμε, κύριε Αντωνίου, ειδική διάταξη, η οποία είναι πιλότος για όλες τις περιοχές της χώρας. Λοιπόν, ακούστε, για να οργανώσουμε λίγο τη συζήτηση. Να μιλάει ένας. Παρακαλώ να μην διακόπτεται. Οι απαντήσεις θα δοθούν, δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο σε έναν ένα, για να μην κουραζόμαστε και να μην διακόπτει κανείς, θα λέει την ιδιότητα, το όνομά του και τι εκπροσωπεί. Εσείς, κύριε Αντωνίου, εξαντλήσετε τις παρατηρήσεις. Θα κάνουμε πρώτα ένα κύκλο και στη συνέχεια θα επανέλθετε. Ωραία. Λοιπόν, θα κάνω προτάσεις. Κύριε Δήμαρχε. Ναι. Θα ξεκινήσουμε κάποιες ερωτήσεις και μετά. Μετά. Ωραία. Ωραία, επόμενος. Από ό,τι κατάλαβα, ναι, ότι τα ακίνητα από αυτά που έχουν. Δώστε το μικρόφωνο στον Γιώργο. Τα ακίνητα που έχουν δηλωθεί και έχουν πρόβλημα στη Δημοτική Ενότητα Γέρας και Δημοτική Ενότητα Μυτιλίνης είναι 10.000. Σωστά. Είναι 10.000 τα γεγονάκια που έχουν δηλωθεί και έχουν πρόβλημα. Αυτά που έχουν δηλωθεί στο ΦΕΚ. Είναι 10.000. Ήταν λιγότερα αυτά που είχαν δηλωθεί. Αυτά που είχαν δηλωθεί ήταν λιγότερα από 10.000. Τα 10.000 είναι το σύνολο των γεωτεμαχίων που είναι στις κτηματολογικές ενότητες που έχουν μπει στον επαναπροσδιορισμό. Και έχουν δηλωθεί. Είναι, φανταστείτε ότι περίπου το 30% είχαμε αναφορές σφαλμάτων. Γιατί τι είχαμε πει, ότι συγκεντρώσαμε αναφορές και θέλαμε το 30% για κάθε κτηματολογική ενότητα για να βάλουμε μέσα την κτηματολογική ενότητα. Και συμπαρασύρθηκε το 70%. Οπότε τα 10.000 γεωτεμάχια. Είναι 3.000. Ναι, είναι στο 30% οι αναφορές. 3.000 γεωτεμάχια να γνωρίζετε ότι έχουν πρόβλημα. Είχαμε αναφορές σφαλμάτων. Ωραία. Και σήμερα μας λέτε ότι λιγότερα από 300, άρα λιγότερο από το 10%, πάμε να το κάνουμε πιλωτικά. Το πιλωτικό, μάλιστα. Ωραία. Το κτηματολόγιο. Α, πρώτη ερώτηση. Πώς επιλέχθηκαν αυτά τα κίνητα? Τυχαία. Η επιλογή ήταν εντελώς τυχαία. Είπαμε ότι θα πάρουμε από τις δύο συμβάσεις κάποιες κτηματολογικές ενότητες, δειγματοληπτικά, αν είναι δυνατόν, από κάθε οντά, δηλαδή πήραμε από τον Πλακάδο, τον Παλαιότυπο, τον Μεσαδρό και τον Παπάδο, ακριβώς επειδή η περιοχή της Γέρας είχε και τις περισσότερες αστοχίες. Okay, και ξεκινάει το πιλωτικό σήμερα, από ό,τι είπατε, στο οποίο ζητάτε και τη συνδρομή του Δήμου. Να μας πείτε πώς. Με την ενημέρωση, για την ενημέρωση των ιδιοκτητών. Ωραία, αλλά είναι σήμερα το μαθαίνουμε.
Έτσι δεν ξέρω, μας είχατε ενημερώσει πιο πριν και κάνω λάθος και δεν έχετε ενημέρωση στο γραφείο μου. Όχι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Σήμερα είναι για σας. Ξεκινάει λοιπόν από αύριο και κάποιος πάει από τους 300 αυτούς, 290, στο κτηματολογικό γραφείο και προσπαθεί να λύσει το πρόβλημά του. Και η διαφορά πια είναι ότι όταν ο γείτονάς μου, ο κύριος Αλατζάς, εδώ δίπλα, δεν συνενεί, απλά με την γνωστοποίηση προχωράμε. Αυτή είναι η διαφορά με πριν, να καταλάβω. Η διαφορά με πριν είναι ότι αν δεν συνενεί, απαιτείται η κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή. Εκεί υπάρχει περίοδος που μπορεί ο όμορος να εκφράσει αντιρρήσεις, όμως με τη νέα διαδικασία, με τη διάταξη που έχει ψηφιστεί, το κτηματολόγιο θα προκρίνει. Άρα θα υπάρξει αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, το οποίο θα είναι αναρτηταίο, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην κτηματογράφηση. Και μετά βέβαια υπάρχει από τον νόμο δυνατότητα οποιοδήποτε ενδεχομένως θέλει να εκφράσει μια αντίρρηση να υποβάλει ένσταση. Η διάρκεια ποια θα είναι? Έστω ότι υποβάλλει ένσταση σε αυτά, στα 300 κίνητα. Η αντίρρηση του όμορου αυτό, ρε, ο κύριος. Οι προθεσμίες είναι ότι μέχρι τέλος Ιουνίου να διαθέσουν τις αυτοψίες. Σύμφωνα με την περίοδο που δίνουμε για να κοινοποιηθούν τα έντυπα των αυτοψιών και να αντιδράσουν, είναι συνολικά γύρω στον 1,5 μήνα. Είναι από τον νόμο, δηλαδή οι προθεσμίες έχουν τεθεί και στον νόμο. Άρα το Σεπτέμβριο τελειώνει η διαδικασία. Ακριβώς. Ναι. Θα γνωρίζουμε ότι που θα έχουμε τη συνέντευξη, που θα έχουμε αντιρρήσει κτλ. Οι υπόλοιποι 2.700 από τους 3.000 που αναγνωρίζετε εσείς ότι είναι λάθος, τι κάνουν αυτή τη στιγμή πέρα? Κάποιοι προφανώς μπορεί να έχουν πάει, όπως είπε ο κύριος Τσακίρης πριν, μπορεί να έχουν πάει δικαστικά με τοπογράφους, με δικηγόρους και είναι σε εξέλιξη. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν πάει καθόλου και περιμένουν. Τι κάνουν? Αυτό είναι ότι παράλληλα με την πορεία που θα δούμε και την πρόοδο των εργασιών στο πιλωτικό, σε συνεργασία με τη διοίκηση του κτηματολογίου, θα προχωρήσουμε και στις υπόλοιπες κτηματολογικές ενότητες. Δεν περιμένουμε δηλαδή να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της κοινοποίησης των αυτοψιών και της αντίδρασης των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών. Θα είναι αυτή η χαρακτηριστική περίοδος που θα μας δώσει το έναυσμα για να προχωρήσουμε και στις υπόλοιπες κτηματολογικές ενότητες παράλληλα. Ναι, αλλά η προθεσμία λέει τέλος Νοεμβρίου. Όχι, αν εγώ το μάθω τον Οκτώβριο. Η προθεσμία πέσει. Κύριε Δήμαρχε, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για το σύνολο των 3.000 ιδιοκτησιών ή όσων ιδιοκτησιών προκύψουν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση και δεν θα χαθεί καμία προθεσμία. Το είπα και στην αρχή, κύριε Δήμαρχε, το είπα και στην αρχή. Θα υπάρξει ρύθμιση, δεν πρόκειται να μείνουν έτσι. Λοιπόν, ξέρει κάποιος από τις 3.000. Όπως τώρα γίνεται στο πιλωτικό που ενημερώνεται, παίρνουμε τηλέφωνα και τους ενημερώνουμε με τέτοια διαδικασία ή οποιαδήποτε πρόσφορη, θα ενημερωθούν όλοι οι ιδιοκτήτες για να έρθουν να πάρουν τις αυτοψίες τους. Ωραία. Και αν εγώ στο μεσοδιάστημα, γιατί δεν περίμενα ή γιατί δεν ήλπιζα ή γιατί φοβήθηκα ότι θα λήξει η προθεσμία, γιατί έχω θυμηθεί σε νομικούς και μηχανικούς και έχω ξεκινήσει διαδικασία, μπορώ να την παγώσω και να πάω με αυτό? Αν υπάρχει, αν έχετε καταθέσει κάποια αγωγή, γιατί δικαστικά έχει, μπορείτε να παραιτηθείτε και να συνεχίζετε με τη διαδικασία που έχουμε προσδιορισμό μάλιστα. Ακριβώς. Ωραία. Άρα για εμάς όλους τους ιδιοκτήτες, τους συντοπίτες μας, όχι για μένα, τους συντοπίτες μας που έχουν πρόβλημα, δεν ισχύει η προθεσμία του τέλους Νοεμβρίου. Παρδέσμευση γι' αυτό. Σας ακούσατε τον κύριο Πρόεδρο. Υπάρχει κάτι πιο επίσημο από, από το λόγο του Πρόεδρου? Όχι, ωραία. Okay. Γενικώς μην εστιάζουμε, δεν υπάρχει κάτι κρυφό ή κάτι να μας αγχώνει. Είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα, νομίζω, για τα προβλήματα που υπάρχουν επί δεκαετίες. Ξεκινάει, γίνεται η αρχή με αυτά τα 300 γεωτεμάχια, να υπάρξει ανταπόκριση, να τα διορθώσουμε. Θα διορθώσουμε και τα υπόλοιπα. Θα φτιάξουμε σύντομα, θα το δείτε και στο νομοσχέδιο που είναι υπό διαμόρφωση και που δουλεύει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο κύριος Κυρανάκης, μια νέα διαδικασία και για όλες τις άλλες χωρικές μεταβολές που απαιτούνται. Και θα είναι πιο απλά τα πράγματα πάρα πολύ σύντομα. Αλλά από σήμερα το μήνυμα δεν πρέπει να αλλοιωθεί. Πρέπει οι πολίτες που έχουν γεωτεμάχια που είναι σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα να ανταποκριθούν. Έχει γίνει η εργασία. Όντως καθυστερήσαμε, έπρεπε να έχουμε έρθει νωρίτερα. Βέβαια, το project, οφείλω να πω, το ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο, που είχε έρθει ο κύριος Πρόεδρος και μας είχε ενημερώσει. Αλλά τώρα είμαστε εδώ, οι άνθρωποι μας είναι εδώ. Και επίσης να πούμε ότι και από το τοπικό ΤΕΕ και από το Δήμο
ειδικά για το ΤΕ, να πούμε το ελληνικό κτηματολόγιο πριν λίγους μήνες επέκτηνε τη συνεργασία του με το ΤΕ. Υπάρχει μια νέα προγραμματική συμφωνία. Οπότε αν δούμε στην πορεία ότι απαιτούνται και περισσότερα resources από πλευράς μηχανικών και θέλουμε να ανεβάσουμε την παραγωγική μας ικανότητα στο να κάνουμε πιο γρήγορα ενημερώσεις πολιτών, διορθώσεις, συντάξεις φακέλων, μπορούμε και σε αυτό να συνεργαστούμε και με το τοπικό ΤΕ. Με ένα ευέλικτο σχήμα, ωραία, με την προγραμματική συμφωνία που, ωραία, είναι σε ισχύ. Ο κύριος Αντωνίου, συμπληρωματικά. Είπαμε, λέτε το όνομα και ειδικότητα. Τι εκπροσωπείτε? Είμαι πλέον τέος. Πρόεδρος Καροδόχων. Δεν πέρασε. Είμαι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ξεδιακού Επιμελητήριου Ελλάδος και εκπροσωπώντας τον κοινωνικό εταίρο το ΣΕΝΤΕ και το ΞΕ στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αλλά εκπροσωπώ τη Μομιδά στη Λέσβο. Μόνο να πω το εξής, ό,τι έχει ερωτηθεί και έχει, να μην κάνουμε επαναλήψεις των συζητήσεων, εκτός αν υπάρχει απορία που δεν διευκρινίστηκε. Απλώς ήθελα να το διευκρινίσω αυτό. Οι 10.480 που είπε ο πρόεδρος του ΤΕ, υπάρχουν άλλες τόσες και περισσότερες που δεν είναι, αυτές που λέτε 10.480 είναι μέσα στο ΦΕΚ 86 ΤΑΦΑΦΑΦΑ του 15. Που ξεκίνησε η επανακτηματογράφηση το Μάιο του 19. Υπάρχουν άλλες τόσες και περισσότερες που βρίσκονται εκτός, για τις οποίες ζητούμε επανακτηματογράφηση και για τις οποίες τότε σε συνεννόηση και με παρότριση της τότε ηγεσίας του κτηματολογίου, θυμάμαι επί Προέδρου και Διευθύνων του Συμβούλου Απόστολου Αρβανίτη, καθηγητή πολυτεχνικής του κτηματολογίου, και Συμφουνάκη, αναπληρωτή υπουργού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μας είχαν πει τότε να κάνουμε στάσεις, κάναμε στάσεις, πρωτοκολληθήκαμε, αλλά ουδέποτε απαντηθήκαμε. Και μετά είδαμε ότι δεν ήμασταν μέσα στο ΦΕΚ. Και όταν ήρθαν εδώ οι ανάδοχοι, πήγαμε στους αναδόχους και μας είπανε δεν είστε μέσα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κύριε Αντωνίου, τότε... Και περιμένουμε αυτή την αντιμετώπιση. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μείνουν αυτά αναπάντητα και να μείνουν οι περιουσίες μας στο κενό. Το καταλαβαίνω. Αυτά από πότε είναι? Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, είπαμε το 2012 μαζεύαμε αναφορές για τις εκτεταμένες αστοχίες. Ο στόχος δεν ήταν να πάρουμε τις αναφορές για να κάνουμε το 19-2, έτσι, ήταν για να μαζέψουμε και να εντοπίσουμε τις προβληματικές. Ωραία, λοιπόν, και έτσι βγήκε ο επαναπροσδιορισμός. Οι εκτεταμένες. Αλλά υπάρχουν άλλες που δεν είναι εκτεταμένες, αλλά είναι βαρύτατες. Περνάνε δρόμοι μέσα από ιδιοκτησίες και μέσα από σπίτια. Δρόμοι επαρχιακοί που είχε υποχρέωση τότε ο Δήμος να δουλέψει, δεν δούλεψε. Επαρχιακοί δρόμοι, αγροτικοί δρόμοι, αλλού και αλλού. Μπαίνουμε στους Googles και το έχουν σωστά. Και μπαίνουμε στο κτηματολόγιο και είναι αλλού και αλλού οι δρόμοι. Σήμερα βέβαια με τεχνητή νοημοσύνη φαντάζομαι, γιατί ο κύριος Κερανάκης ήδη ασχολείται και δουλεύει, φαντάζομαι να βοηθηθούμε. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να ζητήσω και να προτείνω, καταρχήν πείθομαι από αυτά που είπε ο κύριος Πρόεδρος και εσείς, και σας ευχαριστούμε και σας καλωσορίζουμε. Μας ανοίγετε δρόμο δηλαδή, και ότι δεν θα μας δεσμεύσουν αυτοί που δεν έχουν τακτοποιηθεί αφενός, και αφετέρου και μετά τον Νοέμβριο, όποιοι μείνουμε απ' έξω, θα μας φροντίσετε. Αυτά είναι σημαντικά και φαντάζομαι να μην αναιρεθούν ενδεχομένως από επόμενες πολιτικές ηγεσίες. Γιατί δεν θα μείνουμε και άπραγοι. Εμείς θα μας, θα τα φτιάξουμε. Δεν θα μείνουμε και άπραγοι. Υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά όργανα. Μανολακέλης όλη μέρα στα τηλέφωνα, με έχει τρελάει. Λοιπόν, τώρα ήθελα να παρακαλέσω. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου έχει μια τρομερή βάση δεδομένων. Δεν μπορεί να τη δώσετε στο κτηματολόγιο να ξέρει την ιδιοκτησία του Δημοσίου και να μην έρχονται κάθε λίγο υπηρεσίες και δικηγόροι του Δημοσίου και λένε ότι αυτό είναι δημόσιο. Αφού το κριτήριο, αφού το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου δεν ισχύει εδώ στη Λέσβο. Δεν ισχύει. Πρέπει το δημόσιο να έχει τεκμηριωμένα στοιχεία κυριότητας. Δεν ισχύει δηλαδή να πει ότι έχουν τρομοκρατήσει τον κόσμο δικηγόροι του Δημοσίου και υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα και το λύσαμε και στην Βουλή.
Δηλαδή τι γινόταν μέχρι... Στην Βουλή του λύσατε, αλλά εδώ... Αφήστε... Παντού λύθηκε. Αφήστε να σας το πω να τελειώσουμε με αυτό, γιατί είναι λίγο παρεμφερές. Όχι, να το ολοκληρώσω, γιατί από αυτό, δεν μαθήκε, κύριε Υπουργέ, από θα αυτό σας θα βοηθηθεί και το αγνώστο. Σας εξηγώ ότι υπήρχε τεκμήριο μαχητό υπέρ του δημοσίου και αρχόταν ο ιδιοκτήτης να κάνει την αγωγή. Τώρα αντεστράφει αυτό. Είναι μαχητό τεκμήριο υπέρ του ιδιοκτήτου και το δημόσιο αμφισβήτη πάει στα δικαστήρια. Ελήθηκε το θέμα το ιδιοκτησιακό αυτόν τον τρόπο. Δεν ελήθηκε το θέμα της, πώς το λέμε, της υφής, της, αν είναι δασικό ή όχι όπου δεν είναι, και χρειάζονται οι επιτροπές να μας το πούν. Το ιδιοκτησιακό λύθηκε. Λοιπόν, γιατί άλλη ερώτηση. Διαβάζουμε ότι από την εθνομονική κυριαρχία, όχι δικαιώματι πολέμου, αλλά ελληνικά κατόπιν συνθήκων. Παρόλα αυτά, σε αυτό που είπατε, επειδή έχουμε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και με την αρμόδια Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, την κυρία Κόλια, γίνεται και εκεί μια σημαντική προσπάθεια ψηφιοποίηση με τη δημιουργία του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας Δημοσίου, ακριβώς για να λύσει αυτό το πρόβλημα που λέτε. Νομικά είναι λυμένο. Όχι, έχει μεγάλη, είναι, πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επίσπευση των διαδικασιών να υπάρχουν Μητρώα, να υπάρχουν βάσεις δεδομένων, όπου όλα αυτά να είναι εύκολα διαχειρίσιμα. Και δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου, διότι τα νησιά αυτά υπαχθέντα υπό την Οθωμανική κυριαρχία, όχι δικαιώματι πολέμου, αλλά ειρηνικά, κατόπιν συναυθυσών συνθήκων μεταξύ των μέχρι τότε γινωατών ή ενετών κατακτητών τους, αφενός και του Σουλτάνου αφετέρου, δεν θεωρήθηκαν περιορθώντας ο Σουλτάνο. Και τα οποία εξακολούθησαν εξεσαζόμενα υπό το μέχρι τότε κυρίων αυτών και δίκατα πλήρη κυριότητα υπό τον όρο καταβολής εγκύου φόρου. Και συνεχίζει και λέει κατά συνέπεια τα κίνητα αυτά των νησιών μη εξουσιαζόμενα πριν από την επανάσταση του Σουλτάνου, ουδέ καταχόμενα από τους Οθωμανούς ιδιώτες, δεν περιήρθα στο ελληνικό δημόσιο κατά διαδοχή του τουρκικού δημοσίου δικαιώματι πολέμου και δυνάμει των περί ανεξαρτησίας της Ελλάδος, πρωτοκόλλων του Λονδίνου και της Εποτάδη του 1832 συνθήκες Κωνσταντινούπολης. Όλα αυτά και τα ανταλλάξιμα, ο γεωργικός κλήρος, είναι διαφορετική διαδικασία και υπάρχει μόνο κατά χρήση παραχώρηση, είναι χρυσιδάνια ορίστου χρόνου. Δεν γίνεται μεταβίβαση κατά κυριότητα σε αυτά. Είναι άλλο το θέμα. Πάντως θα μας βοηθήσει πάρα λοιπόν πολύ αυτό, γιατί και να σταματήσει αυτή η καραμέλα του δημοσίου και το θέμα του αγνώστου θα βοηθηθούμε, διότι δεν θα χρειάζεται να κάνουμε κοινοποιήσεις. Δεν θα χρειάζεται. Ωραία. Κάπου πρέπει να ξεδιφθούν. Άλλη ερώτηση. Ο κύριος Τσακίρης, ορίστε. Τσακίρης, Δημοτικός Σύμβουλος. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όσον αφορά, από ό,τι καταλάβαμε, το συγκεκριμένο πιλωτικό πρόγραμμα, το ξεκινάτε από τώρα, το ξεκινάμε από τώρα, ώστε να δούμε, ώστε να δείτε αν θα μπορέσει να συμπεριληφθεί ως μια λύση στο νέο νομοσχέδιο που έρχεται, έτσι. Καταρχήν θέλουμε να αυτό που ζητούμε. Δεν έχει σχέση το νομοσχέδιο μου. Τη συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία ξεκινάει πιλωτικά, θα συμπεριλαμβάνεται στην νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Η διαδικασία που διέπει το πιλωτικό που σήμερα ξεκινά, δεν απαιτεί κάποια νομοθετική πρωτοβουλία, κάτι να γίνει στο μέλλον. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση. Αν θα περιλαμβάνεται. Ως προς τι. Μα είναι σε ισχύ. Θα είναι σε ισχύ από αύριο. Τι να περιλαμβάνεται. Θα είναι σε λειτουργία. Πιλωτικό το όχι, είναι δύο διακριτά πράγματα. Όταν πρέπει να το δούμε αυτό. Μιλάτε, συγγνώμη, αν καταλάβαμε καλά, εντάξει. Πολύ σωστή παράδειγμα. Μιλάμε για 200, για να επιλύσουμε περίπου 290 επηρεαζόμενα ακίνητα. Αυτή τη στιγμή πιλωτικά. Έτσι, αυτή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα συμπεριλαμβάνεται στην νομοθετική ρύθμιση, ώστε να περιλάβει και τα υπόλοιπα 10.000 επηρεαζόμενα. Τα 10.000 επηρεαζόμενα είναι γνωστά, ξέρουμε ποια είναι, το ξέρουμε μάλιστα, από σήμερα. Μάλιστα. Ξεκινήσαμε μια τυχαία επιλογή, όπως είπε η κυρία Παπαδοπούλου, για αυτό το πιλωτικό που ξεκινά σήμερα, που αφορά περίπου 300 ιδιοκτησίες. Για το κομμάτι της νομοθετικής ρύθμισης του Σεπτεμβρίου, είναι δύο πράγματα διακριτά που έχουν σχέση με αυτό που συζητάμε σήμερα. Το ένα είναι ότι θα θωρακιστούν οι ιδιοκτησίες των υπολείπων 9.700 για την περίπτωση που δεν είναι αρκετή η προθεσμία της 30ης Νοεμβρίου, άρα δεν υπάρχει κανένα άγχος για όποιον δεν έχει προλάβει να λάβει το κάλεσμα από το κτηματολόγιο για να ανταποκριθεί. Και το δεύτερο είναι μια ολιστική λύση μέσω του νομοσχεδίου, όχι για τις περιοχές όπως είναι οι συγκεκριμένες που υπάρχει εκτεταμένο πρόβλημα από την κτηματογράφηση, αλλά γενικότερα για μια
εύκολη και γρήγορη ψηφιακή διαδικασία επίλυσης χωρικών μεταβολών, ώστε το σύνολο των ιδιοκτησιών να μπορούν οι ιδιοκτήτες να μπουν σε ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, να συνεργαστούν με τον μηχανικό τους και γρήγορα και εξοδικαστικά να λύνουν διαφορές ορίων. Δεύτερο, αν πρακτικά παίρνουμε την δήλωση, η δήλωση θα διανέμεται, θα υπάρχει ψηφιακά και θα κατατίθεται ο φάκελος στο αρμόδιο εκτιματολογικό γραφείο. Πρακτικά μιλάμε τώρα. Για τη δεύτερη περίπτωση ή για την επαναπροσθέτηση. Λοιπόν, για την τρέχουσα διαδικασία είναι ότι οι φάκελοι των αυτοψιών βρίσκονται στο εκτιματολογικό γραφείο. Και είναι έτοιμοι. Είναι έτοιμοι. Όπως είπαμε, ενημερώνουμε ήδη τους δικαιούχους να έρθουν στο κτηματολογικό γραφείο να παραλάβουν το φάκελό τους. Είναι ο μηχανικός μας που θα τους δίνει οδηγίες τι πρέπει ακριβώς να κάνουν και σε ποιους πρέπει να κοινοποιήσουν. Υπάρχουν και οδηγίες εκτυπωμένες. Και φυσικά και υπάρχει και ηλεκτρονική διεύθυνση στο κτηματολόγιο. Όποιος θέλει να στείλει ερωτήματα, απορίες, οτιδήποτε για διευκρινήσεις. Άρα μπορώ να απευθυνθούμε εκεί και να ρωτήσουμε αν είμαστε, αν συμπεριλαμβανόμαστε. Στο ότι αν συμπεριλαμβάνεστε σε αυτό το δείγμα, προκύπτει και από το δελτίο τύπου, από την ανακοίνωση που λέει ότι οι δικαιούχοι ακινήτων, τα οποία το ΚΑΕΚ ξεκινάει από αυτά τα ψηφία, μπορούν να προσέλθουν στο κτηματολογικό γραφείο να ενημερωθούν και αν είχαν κάνει αυτοψία να παραλάβουν και το φάκελο της αυτοψίας. Ο εργαζόμενος είναι ο ΤΑ και τα λοιπά. Που για να συνεχίσει το ελληνικό ή ο ΤΑΗ, δημόσιο, ελληνικό δημόσιο, νομικό πρόσωπο. Κοινοποιείται στο Δήμο. Πρέπει να κάνουμε κοινοποίηση. Ή μπορεί να συνενέσει στη διώξη. Απόφαση δημαρχιακή. Μάλιστα, ακριβώς. Ό,τι προβλέπετε. Ακριβώς. Το νομικό σύμβολο και να συνενέσει. Μάλιστα. Να προσθέσω κάτι. Κύριε Φουργέ. Ναι, έχω καταγράψει τα πράγματα. Λοιπόν, ναι. Όλοι θα μιλήσουν. Ο κύριος Μόλις τώρα, μετά ο κύριος Μανούσος, μετά ο κύριος Βατός. Και όποιος θέλει και εσείς μετά. Μόνο θυμίστε μου το όνομα. Σεκερτζής. Πώς? Σεκερτζής. Κουρτζής. Σεκερτζής. Το ξέρω, αλλά τώρα το λέω. Λοιπόν, κύριε Μαμόλη, ορίστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήταν μέλος της Επιτροπής ο κύριος Μαμόλης. Πρόεδρος Κοινότητας Λωτρών και μέλος της Επιτροπής που είχαμε εξελιχθεί από το Δήμο Μυτιλίνης. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέως. Εγώ ισχύω. Εγώ ισχύω, εσύ έμεινες από έξω. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ θα τα πω απλά, γιατί έτσι απλά πρέπει να τα πούμε και τον κόσμο μας να τα καταλάβει στα χωριά μας. Μιλάτε για δελτίο τύπου, αλλά δεν κυκλοφόρησε κανένα δελτίο τύπου. Αν δεν κάνω. Εγώ δεν διαβάσα τίποτα. Δεν ξέρω. Το δελτίο τύπου θα... Δεν διαβάσαμε τίποτα. Το δελτίο τύπου θα εκδοθεί σήμερα από το λίγο κοινωνικό. Αυτό γιατί το λέω, για να μην παραξηγηθώ, να το πω ξεκάθαρα. Έτσι. Είπαμε θα μιλήσουμε καθαρά, γιατί καθαρά πρέπει να μιλήσουμε και τον κόσμο μας. Τι δελτίο τύπου? Ότι για τη σημερινή συγκέντρωση. Η κυρία που είπε προηγουμένως ότι έχει δελτίο τύπου. Λέμε σήμερα βγαίνει το δελτίο τύπου. Σήμερα εκδίδεται το δελτίο τύπου από το ελληνικό κτηματολόγιο, γιατί ξεκινάει σήμερα η διαδικασία. Πάντως σε αυτό να με συγχωρέσετε ένα λεπτάκι, δεν θα απαιτηθεί να διαβάσει κάποιος ένα δελτίο τύπου. Θα πάει το ελληνικό κτηματολόγιο, θα τηλεφωνήσει, θα επικοινωνήσει με κάθε ιδιοκτήτη για να ανταποκριθεί να έρθει να το λύσει. Κύριε Μαμόλη, συγγνώμη, γιατί εγώ το λέω το δελτίο. Αφού λέμε ποιοι θα είναι και τι θα είναι, πώς έρχονται, λέμε. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η διόρθωση του κτηματολογίου στις επίμαχες περιοχές του Δήμου Μυτιλίνης. Και μπορεί να έρθει όποιο θέλει. Τι λέτε? Αυτό είναι άλλο για οδηγίες στους ιδιοκτήτες, λέει. Άλλο λέει, δεν λέει αυτό. Άλλο λέω. Δεν θα περιμένουμε κανένα δελτίο τύπου. Θα επικοινωνήσουμε με έναν τους ιδιοκτήτες και θα τους καλέσουμε να έρθουν να ενημερωθούν για το φάκελο που το ελληνικό κτηματολόγιο έχει ετοιμάσει και είναι έτοιμο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν εμπλεκόμαστε και εμείς και σαν Δήμος και σαν κοινότητες. Διότι η ενημέρωση του κόσμου, του απλού κόσμου στα χωριά μας, έτσι είτε θα γίνει από τον πρόεδρο της κοινότητας μέσω μεγαφωνικής συσκευής, είτε με κάποιον άλλο τρόπο με την κουβέντα ακόμα και στα καφενεία. Για να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι. Και θέλω να πω ότι προηγουμένως πολύ καλά κάνετε και αναγνωρίσετε κάποια λάθη τα οποία έγιναν και είχε σαν αποτέλεσμα να φτάσουμε σήμερα και να προσπαθούμε να προλάβουμε το χρόνο και να κάνουμε τροποποιήσεις, να κάνετε μάλλον τροποποιήσεις που χρειάζονται. Θετικά ακούγονται αυτά που ακούγονται. Επιτρέψτε όμως να πω κάποια αμφιβολία, γιατί σαν μέλος της Επιτροπής θα άκουσα και άλλες φορές. Θα πραγματοποιηθούν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Εκεί. Και κάτω στην Αθήνα, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό είχαμε πάει. Έχετε δίκιο, γιατί το είπαμε. Κύριε Υπουργέ, αφήστε με να τελειώσω, σας παρακαλώ. Αφήστε με να τελειώσω, λέω, γιατί τα έχω και μέσα στο μυαλό μου. Κύριε Υπουργέ, και στην Αθήνα που πήγαμε, υποσχέσεις ακούσαμε.
Και γυρίσαμε πίσω και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ ο συνάδελφος ο Γιάννης Σουβατός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο και χαρήκαμε όλοι για αυτά τα οποία ακούσαμε. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Είναι γεγονός. Και η αγωνία του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη, το ξέρετε προσωπικά εσείς. Γιατί καλείται ο κόσμος να βάλει το χέρι στην τσέπη να βγάλει χρήματα που δεν έχει για να φτιάξει την περιουσία του, να προστατεύσει την περιουσία του. Γι' αυτό είμαστε λίγο διστακτικοί και σε αυτά που ακούμε σήμερα, που είναι θετικά. Είναι γεγονός ότι είναι θετικά. Αλλά πρέπει να πραγματοποιηθούν. Πρέπει να τρέξετε περισσότερο. Τα 290 που αναφέρατε στην περιοχή της Γέρας δεν επαρκούν σαν πυροτικό πρόγραμμα. Ας επεκταθεί το πυροτικό πρόγραμμα και στην περιοχή της Μυτιλίνης, που υπάρχουν και εδώ προβλήματα. Βεβαίως, όχι στο Λουτρά, στην περιοχή της Μυτιλίνης λέω και στα Αγία Μαρίνα. Αγία Μαρίνα, στο Καγιάκι παντού. Λοιπόν, εμείς, για να τελειώνω να πάρουν το λόγο οι άλλοι που βρίσκονται οι υπόλοιποι, εμείς από την πλευρά μας θα βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί πραγματικά είναι ένα πρόβλημα που καίει τους δημότες μας και γενικότερα το νησί μας. Είμαστε στο πλευρό, αλλά αρκεί να υλοποιηθούν αυτά που είπατε. Ευχαριστώ. Σήμερα ξεκινάμε και όπως το είπατε είναι πολύ σημαντικό, με τη δική σας συνεργασία θα τα καταφέρουμε μαζί, ο στόχος είναι κοινός. Τη συνεργασία μας την έχετε, αρκεί να γίνουν σωστά όλα και να γίνουν. Και να γίνουν, το τονίζω, να γίνουν. Θα γίνουν και όπου υπάρχουν αστοχίες, να ξέρετε ότι τόσο το Υπουργείο όσο και εμείς και μέσω του κ. Αθανασίου είμαστε στη διάθεσή σας για να διορθώνουμε αστοχίες σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία που σήμερα ξεκινάμε. Και βεβαίως θα κάνετε υποδείξεις συνέχεια. Μην κάθεστε έτσι. Ό,τι προκύπτει, με δυσχέρεια, πάτε εδώ. Ευθύνη. Ο κ. Μανούσος. Μανούσος, λέγουμε με Δημοτικό Σύμβουλο της Γιάρας, περιοχή οποία ξεκινά την αυτοψία. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο δεν έχει θυκτεί. Ξεκίνησε το κλιματολόγιο με βάση τα 5 χωριά της Γέρας, εκτός του Σκουπέλου. Αρκετές περιοχές, εγώ ας πούμε έχω ένα κτήμα και πίστευα ότι είναι στη Δημοτική Ενότητα Μεσαυρού. Το κλιματολόγιο έβαλε άλλα όρια. Τώρα που πάμε να το δηλώσουμε στο Σκόπελο, βρίσκεται στην περιοχή του Μεσαυρού. Στο Μεσαυρού έχει τελειώσει το κλιματολόγιο. Αυτές οι ιδιοκτησίες, τι θα γίνουν. Είναι στον αέρα, τελείω. Και σε άλλε περιοχές. Εγώ ξέρω χωριά. Μα είχε προσχεθεί η προηγούμενη εξουσία του κλιματολογίου ότι θα τη δηλώναμε με το Σκόπελο μαζί. Όλα. Τώρα δεν δηλώνει κανένα τίποτα. Έχουμε ολόκληρες περιοχές εκτός κλιματολογίου. Λοιπόν, είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει παρουσιαστεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Λόγω της κτηματογράφησης, ακριβώς επειδή τα όρια του κτηματολογίου δεν ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια και με τα όρια της περιοχής αρμοδιότητας των υποθηκοφυλακίων και όπως εντοπιζόταν το κάθε ακίνητο μέσα σε ένα συμβόλο, υπήρχαν τέτοιες αστοχίες. Οπότε οι ιδιοκτήτες θεωρούσαν ότι δεν είχε μπει το ακίνητό τους μέσα στην κτηματογράφηση του 1999 και περιμέναν την καινούργια κτηματογράφηση. Λοιπόν, το κτηματολόγιο το αντιμετωπίζει, γιατί εσείς πηγαίνετε στον ανάδοχο της κτηματογράφησης, λέτε το πρόβλημά σας, ο ανάδοχος της κτηματογράφησης το μεταφέρει στο κτηματολόγιο και υπάρχει διαδικασία που μπορούμε αυτές τις περιοχές να τις εξαιρέσουμε από τη λειτουργία του κτηματολογίου και να τις εντάξουμε μέσα στην κτηματογράφηση για να μπορέσετε εσείς να πάτε να κάνετε δήλωση. Ναι, πού θα απευθυνθεί ο ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή? Στον ανάδοχο της κτηματογράφησης, στο γραφείο κτηματογράφησης, εκεί πρέπει να απευθυνθεί. Όλοι μας λένε, θα πάνε. Εσείς που έχετε αυτό. Κοιτάξτε, το γραφείο κτηματογράφησης δεν μπορεί να δεχτεί μια δήλωση εάν δεν είναι στην περιοχή που μαζεύει δηλώσεις. Όμως συγκεντρώνει τα προβλήματα που υπάρχουν, τα μεταφέρει στη διεύθυνση, την αρμόδια διεύθυνση έργων του κτηματολογίου. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων διευθύνσεων, έργων των κτηματογραφήσεων και λειτουργίας του κτηματολογίου και κινούμε τις διαδικασίες και ξερούμε, όπως είπα, τις περιοχές αυτές από τη λειτουργία, δηλαδή από τον Σκόπελο, από όπου είναι τέλος πάντων στη λειτουργία και μπαίνει στην κτηματογράφηση. Έτσι ανοίγει η περιοχή στον ανάδοχο της κτηματογράφησης και μπορεί να δεχτεί τη δήλωσή σας. Στείλτε μας τα συγκεκριμένα προβλήματα με τις συγκεκριμένες περιοχές, πολύ συγκεκριμένα, να το δούμε. Θα το δούμε αμέσως. Να τα στείλουμε πώς, σαν Δημοτική Αρχή. Σαν Δημοτική Αρχή, μάλιστα. Με ένα email το θέμα και θα το αντιμετωπίσουμε αμέσως. Ο κύριος Βατός ήταν μέλος της Επιτροπής, τον θυμόσαστε, είχε έρθει στο γραφείο. Εγώ θα κάνω μια συνολική τοποθέτηση. Δεν θα μπω σε μια διαδικασία ερωτήσεων, όχι γιατί δεν έχω κι εγώ πολλές, αλλά νομίζω ότι γίνονται πάρα πολλές και καλώς γίνονται. Θέλω όμως να επισημάνω κάποια πράγματα μέσα από τη σημερινή διαδικασία, ξεκινώντας από το γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται εδώ κλιμάκιο, τη συστηματολόγιο και κάνουμε κουβέντα, αλλά σήμερα
έρχεται και με καινούργια εργαλεία και κυρίως κοντεύοντας να λήξει η τυπική διαδικασία του Νοέμβρη του 24, ενεργοποιούμαστε όλοι περισσότερο και πολύ περισσότερο εσείς, κάνοντας και μια δόση αυτοκριτικής, παίζει ένα κάποιο ρόλο για όλους εμάς που τόσα χρόνια πραγματικά είχαμε προβλήματα με όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία δυστυχώς δεν περπάταγε, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί κόσμος, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ένα κομμάτι ευθύνης από πάρα πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι έστω και μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει μια πρώτη εγγραφή της ιδιοκτησίας τους. Κάποιες διαπιστώσεις από τη σημερινή διαδικασία. Είναι διανόητο σε τοπικό επίπεδο αυτή η διαδικασία να προπαγανδίζεται από κάποιους, και θα τολμήσω να τα πω δημόσια αυτά, ότι έχει κομματικό χαρακτήρα και ότι θα επηρεάσει τις επόμενες ευρωεκλογές. Τα λέω αυτά δεδομένου ότι αυτές οι δομικές ασθένειες που έχουμε ως τοπική κοινωνία έχουν αντανάκλαση ακόμα και στη λειτουργία μας στο όποιο επιμελητήριο, στο όποιο κτηματολόγιο, και τα πληρώνουμε. Την περιμέναμε από το Μάρτι. Έρχεται σήμερα. Όποιος μπορεί να πει, μα είναι παραμονές των ευρωεκλογών. Δεν μας ενδιαφέρει, την περιμέναμε, γιατί σήμερα ξεκινάει μια καινούργια μέρα με καινούργια εργαλεία. Πράγματι ακούστηκαν πράγματα. Πράγματι έχουμε κάθε δικαίωμα και εμείς να έχουμε τα δικά μας τα παράπονα για τη συνολική λειτουργία, απλά το επαναλαμβάνω. Θα μπορούσε να πει κανείς, η αυτοδιοίκηση, αν και τότε ο Βασίλης ο Μόλις, τι ρόλο παίζει. Αν σε είπα τέος Βασίλη και προσπάθησε να το βγάλεις από πάνω, είναι γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να ξαναεμβαπτιστεί μια καινούρια, πιθανόν και με τα ίδια πρόσωπα, μόνιμη επιτροπή διαδημοτική, ό,τι και να είναι, να παίζει ένα κάποιο ρόλο πίεσης και συνεργασίας σε καλό επίπεδο με το κτηματολόγιο. Άρα η τοπική αυτοδιοίκηση τώρα θα παίξει καθοριστικό το ρόλο, γιατί την όποια ενημέρωση την έχουν οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες και μπορεί να ξέρουν ακόμα και μια τελευταία ιδιοκτησία που ανήκει και που δεν ανήκει. Ή μπορεί κυρίως να ενημερώσουν, και εδώ πρέπει να γίνει τεράστια καμπάνια από την αυτοδιοίκηση, όχι γιατί της αναλογεί, αλλά από τη στιγμή που οι πολίτες έχουν πρόβλημα, ποιος εκφράζει τους πολίτες? Η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα εδώ πρέπει όλοι να ρίξουμε ένα επιπλέον βάρος. Πάμε τώρα και σε αυτά που αναλογούν σε εσάς. Πράγματι, το δείγμα των 290 είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με το μέγεθος όλων εκείνων των ιδιοκτησιών που μένουν μετέωρες. Θα υπενθυμίσω εδώ στην παρέα ότι το 18%, κύριε Δήμαρχε, από το σύνολο, με βάση τις εκτιμήσεις, ανήκει ως περιουσία στο Δήμο. Για να δούμε ένα τέτοιο ποσοστό, το οποίο και αυτό δεν έχει κλείσει. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι πρέπει και η αυτοδιοίκηση που μπαίνει μπροστά να δει και τα του οίκου της. Και αυτά είναι διαχρονικά, δεδομένου ότι τούτη η ιστορία είναι διακυβερνητική. Τρεις κυβερνήσεις πέρασαν, το είπε ο κύριος Αθανασίου, απλά το παραλαμβάνω, για να μην φαίνεται ότι κάποιοι τα έκαναν καλύτερα και τέτοια. Κάποιοι δεν ασχολήθηκαν και καθόλου, εν πάση περιπτώσει. Υπήρχαν δηλαδή και κάποια κενά διαστήματα. Και θα επισημάνω, στηρίζοντας το κτηματολόγιο, ότι μας χάθηκε 1,5 χρόνος από την πολιτική διάθεση του κυρίου Καβαδά, αν το λέω καλά, κύριε Αθανασίου, από την Λευκάδα, δεδομένου ότι η Λευκάδα, η Λέσβος και η Χίος είχαν τα περισσότερα προβλήματα, όπου τα ήθελα να τα πάρει όλα, άλλαξε ο νόμος, χάσαμε 1,5 χρόνο. Τα λέω έτσι λίγο για να δούμε και μερικές αλήθειες τις οποίες δεν ξέρει ο κόσμος. Χάθηκε 1,5 χρόνος δεδομένου ότι ήθελα να τα πάρουν όλα. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που πλήρωσαν, λέω ένα απλό παράδειγμα, και πήραν το ΚΑΕΚ. Ερώτηση. Έρχεται ένας όμορος ο οποίος δεν ασχολήθηκε καθόλου και ζητάει τώρα αλλαγή των ορίων. Ζητάει αλλαγή των ορίων, θεωρείται αυτό είναι δημοκρατικό, είναι τίμιο? Λέω ένα απλό παράδειγμα. Με τίποτα. Άρα θα πρέπει το κτηματολόγιο που τα γνωρίζει όλα αυτά, όλοι εμείς που τώρα είμαστε σε τελευταίο επίπεδο, με
χωρίς φόβο ότι θα χαθούν οι διοκτησίες, γιατί και αυτά τα ακούσαμε. Εγώ εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι ειδικά στη Λέσβο και στη Χίο δεν υπάρχει περίπτωση το κράτος, όχι γιατί και να ήθελε δεν μπορεί να διεκδικήσει, δεδομένου ότι περισσότερες ιδιοκτησίες είναι Οθωμανικές. Και θα πρέπει να βγει το ίδιο το κράτος να αποδείξει ότι τα νίκιασε στον κύριο Κρυκλάνη και έχει και έγραφες συμφωνίες για όλα τούτα. Είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν, μπαμπούλες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν λάθη, δεν είναι ώρα για να τα μετρήσουμε και να τα χρεώσουμε. Είναι μια τελευταία πια χρονική στιγμή όπου όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες και να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια του όρου τα νέα εργαλεία και τους νέους κανόνες που μας ήρθανε σήμερα και χαιρόμαστε γι' αυτό, να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Εάν στην πορεία κάτι στραβώσει, οφείλουν κυρίως οι θεσμικοί παράγοντες να τραβήξουν αυτιά, να επισημάνουν πάλι τα προβλήματα, ερχόμενοι όμως πάντα σε επαφή με εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις. Εγώ Δημάρχε, θέλω να σου πω και κάτι. Όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Αυτό έμαθα τόσα χρόνια. Απλά το καταθέτω, διότι κακά τα ψέματα δεν είναι και εύκολο. Οι μετακινήσεις είναι ευκολότερα να γίνονται προς το κέντρο και εμείς συνέχεια να διεκδικούμε εκπροσωπώντας τους πολίτες υπό αυτή την έννοια το λέω έτσι. Δεν παρεξηγείτε. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ελάτε, θυμίστε μου λίγο. Εγώ είμαι τίποτα, απλώς είμαι τοπογράφος και είμαι σαν άντα πάνω από 40 χρόνια και ξέρω όλη τη διαδικασία του πνευματολογίου. Δυστυχώς από το 2008 που νομίζω ότι έχει μεταγραφεί στο υποδοκιμηλάκι του πνευματολογίου, δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Φτάσαμε μετά από 15 χρόνια κοντά να μιλάμε να διορθώσουμε 300 ιδιοκτησίες. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο επί των ουκάνε. Επειδή η περιοχή επανακτογράφηση είναι πολύ μικρή σε σχέση με τα προβλήματα του κινηματολογίου, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο κινηματολογίο της Αθήνας που τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά, νομίζω ότι πρώτον και κύριο δεν θα πρέπει να οριστικοποιηθεί το κτηματολόγιο στο υποδοκιμηλάκιο. Θα πρέπει να δοθεί άπλετος χρόνος στους ιδιοκτήτες να μπορέσουν κάποια στιγμή να το διορθώσουμε. Δηλαδή, μα σε 5, μα σε 10 χρόνια, έτσι όπως είναι αυτό το κτηματολόγιο, χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια. Μα πάρα πολλά χρόνια για να το πω. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί σε όλους τους ιδιοκτήτες αυτή η ευκαιρία. Και θα πρέπει επίσης, αν θέλουμε να το διορθώσουμε αυτό το κτηματολόγιο και δεν θέλουμε να το ξανακάνουμε εξ αρχής, που θα ήταν κατά την άποψή μου το πιο δύσκολο, αλλά το πιο σίγουρο, θα έπρεπε να ξεφύγουμε λίγο από το νομικήστικο του κτηματολογίου. Α, αυτό δεν διορθώνεται, α, το άλλο δεν διορθώνεται, α, το ένα θέλει δικαστική απόφαση, α, το άλλο θέλει δικαστική. Και να πάμε λίγο πιο πίσω, έτσι όπως ήταν το κτηματολόγιο πριν εγγραφεί στο κτηματολόγιο. Δηλαδή, να γίνει πιο ευέλικτη η διόρθωση του κτηματολογίου. Να ξεφύγουμε από το νομικήστικο θέμα. Να μην χρειάζεται, λέτε τώρα για τα 300 αυτά. Φανταστείτε ότι στα 300 αυτά υπάρχει ένας άγνωστος δίπλα σε μένα. Τι θα κάνω, σε ποιον θα το κοινοποιήσω, θα το διορθώσετε όταν έχω δίπλα άγνωστο? Δεν μπορείτε να το διορθώσετε. Θα το διορθώσουμε, θα κοινοποιήσετε στο ελληνικό δημόσιο. Τι θα τον πείτε? Στο ελληνικό δημόσιο. Ελληνικό δημόσιο θα πείτε τον άγνωστο. Άρα λοιπόν η άγνωστη είναι. Πάντως αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο και η αφορμή του νομοσχεδίου που είναι υποδιαμόρφωση είναι μια χρυσή ευκαιρία ακριβώς να γίνει αυτό το οποίο περιγράψατε. Το οποίο, για να το πω πιο παραστατικά, είναι το πώς μπορούμε στο κτηματολόγιο να φτιάξουμε διαδικασίες οι οποίες θα είναι αξιόπιστες, οι οποίες θα διορθώνουν την πραγματικότητα που είναι μπροστά μας και τη βλέπουμε, και να μην έρχονται σε σύγκρουση με τους νομικούς περιορισμούς και τις διαδικασίες. Άρα πάνω σε αυτό. Να έρθει ο εκπρόσωπος, ο μηχανικός του κτηματολογίου, επί τόπου, αν χρειαστεί. Να δούμε τι θα γίνει με τα άγνωστα. Δεν μπορεί τώρα ένας άγνωστος να πρέπει οπωσδήποτε μια αγωγή. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν οι γείτονες που αναφέρουν το συμβόλαιο. Υπάρχουν οι ένορκες βεβαιώσεις. Θα θέλαμε συγκεκριμένες προτάσεις, αν έχετε το χρόνο, είναι πολύτιμο το feedback και η εμπειρία σας για να το αξιοποιήσουμε στο νομοσχέδιο. Δεν είναι σε ένα χρόνο, ούτε σε δύο χρόνια να διορθωθεί το κτηματολόγιο έτσι όπως είναι. Έχει αρκετά προβλήματα. Το κτηματολόγιο πρέπει να ολοκληρωθεί όμως. Μπορεί να έχω, ξέρω εγώ, 2.000 τοπογραφικά, 5.000 τοπογραφικά. Επίσης, τώρα πια τέλειωσε. Να δώσετε πιο μεγάλη σημασία στις τοπικές κοινωνίες των μηχανικών. Υπάρχουν 20 εταιρείες της Αθήνας με έψιλον πτυχία, με σίγματα πτυχία κτλ. Οι οποίες λιμένουν το κτηματολόγιο. Αυτή είναι.
Εγώ θα το πω δημοσίως και θα σας πω ότι έχετε δίκιο και να σας πω και ένα πραγματικό δεδομένο που έχει αξία. Είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια ανάμεσα στις πολλές, ώστε με διαγωνισμό, με ιδιωτικές αναθέσεις στο πλαίσιο των εταιριών που περιγράφεται, να διορθωθούν τα λάθη. Από το 2016 και τη συμβασιοποίηση που έγινε 3 χρόνια μετά, φτάσαμε το Σεπτέμβριο του 2023 να μην έχει διορθωθεί το πρόβλημα. Και τι κάναμε εκεί? Ήτανε στο νέο μας Διοικητικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2023 από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε η καταγγελία αυτών των συμβάσεων. Και ήρθαμε εδώ πέρα πλέον έχοντας τη συνολική ευθύνη, χωρίς να περιμένουμε από κάποιον ιδιώτη που συμβάλλεται με το κτηματολόγιο, να λύσουμε το πρόβλημα. Και όντως είναι αυτές οι τρεις περιοχές που συνδέονται, η Λευκάδα, η Μυτιλίνη και η Χίος. Δεν είναι ίσως τυχαίο και χρήζει διερεύνησης ότι τώρα που το κτηματολόγιο ήρθε και αποφάσισε να λύσει με τις δικές του δυνάμεις το πρόβλημα στη Μυτιλίνη και στη Λευκάδα, ήδη έχουμε 2 πιλωτικά σε εξέλιξη που σήμερα ξεκινάνε. Στη Χίος που υπήρχε ανάδοχος και υπάρχει ανάδοχος, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Άρα μάλλον και εκεί ίσως πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη παρέμβαση σαν αυτή που έγινε εδώ, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Και σε αυτό που λέτε για τους ιδιώτες μηχανικούς που πρέπει πραγματικά να ενταχθούν χωρίς μεγάλα εταιρικά σχήματα στη διαδικασία των χωρικών μεταβολών, είναι στο κέντρο της φιλοσοφίας του νομοσχεδίου που θα έρθει. Κάνετε αυτό, γιατί είχαμε παρακαλέσει με έναν συνάδελφο, έχει πεθάνει τώρα το Χατζέλη, είχαμε παρακαλέσει και είχαμε μιλήσει με κάποιους από το κτηματολόγιο, εγώ όχι προσωπικά, γι' αυτό δεν τα ξέρω, είχε μιλήσει ο συνάδελφος κτλ. Και είχε πει ότι, ξέρετε, στην Μυτιλίνη έχουμε 3 γάμα πτυχία τοπογραφικά και έχουμε 5 βήτα κτλ. Βγάλτε, προκηρύξτε μια μελέτη να μπορέσουμε να κατέβουμε σαν τοπική κοινωνία, να κάνουμε τις διορθώσεις του κτηματολογίου κτλ. Και βγήκε το κτηματολόγιο και έβγαλε, ξέρω εγώ, 2 δέλτα, 2 έψιλον μελέτες κτλ. Και τα έδωσε με συνηθισμένος μηχανικός ανάδοχος. Αλλά θέλω να σας πω όμως ότι εμείς οι 5 μηχανικοί της Μυτιλίνης, οι 10 που δεν είχαμε κατεβεί, είχε ο καθένας από εμάς, είχε από 5.000 τοπογραφικά. Θα είχαμε αμέσως όλη αυτή τη διαδικασία που λέτε εσείς, τα 10.000 που μιλάτε τώρα για την επανακτηματογράφηση, τα πιο πολλά θα τα είχαμε καμπωμένα, ανάμεταξύ μας. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Μπορώ να πω κάτι? Δώστε λίγο παραπάνω βάρος στην τοπική κοινωνία. Δώστε χρόνο, δώστε βάρος για να ξεφύγουμε λίγο από το νομικίστικο της ιδιοκτησίας και να πάμε λίγο στο χωρικό. Θέλω λίγο να κάνω μια παρέμβαση εδώ. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Ωραία. Και εγώ είμαι μηχανικός. Έτσι. Δεν μου αρέσει η λέξη νομικίστικο όταν μιλάμε για την περιουσία και την ιδιοκτησία των πολιτών. Δεν είναι νομικίστικη η όρη. Έτσι. Οφείλουμε να σεβόμαστε την ασφάλεια δικαίου, η οποία απορρέει από κάποιους τίτλους. Εδώ είναι και οι δικηγόροι, οι οποίοι μπορούν σε όλο αυτό. Έτσι. Δεν είναι μόνο νομικίστικα και όλα νομικίστικα. Είναι το χωρικό και είναι και η νομική περιγραφή μιας διαδικασίας. Πρέπει αυτά τα δύο να ισορροπούν. Έτσι. Δεν πρέπει το ένα να λειτουργεί εναντίον του άλλου, αλλά δεν είναι το ένα λιγότερο σημαντικό για έναν πολίτη και για έναν συμπολίτη μας από ό,τι είναι το άλλο. Συμφωνούμε, έτσι? Εντάξει, το καταλαβαίνω και το κατανοώ, απλά εγώ θα ήθελα αυτό να το σημειώσω. Εντάξει. Ωραία. Δεν θα είχαμε αγνώστους. Μπορείτε, να σας πω, συμφωνώ με αυτά που λέτε απόλυτα. Απλώς όμως θεωρώ ότι στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το κτηματολόγιο, το λειτουργού κτηματολόγιο στη Μυτιλή, πρέπει να δώσουμε λίγο βάρος παραπάνω από ό,τι δίνουμε σε άλλες περιπτώσεις, να δώσουμε λίγο παραπάνω βάρος στα χωρικά δεδομένα. Να φύγουμε δηλαδή λίγο από το απόλυτο. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που είπε η κυρία Γενική Διευθύντρια. Το νομικίστικο με το νομικό έχει μεγάλη απόσταση. Τα νομικίστικα τα λένε αυτοί, οι οποίοι νομίζουν ότι καλυπτόμεθα πίσω από μια διάθεση. Αφήστε να μιλήσω. Μα δεν τελείωσα. Δηλαδή σας παρακαλώ, αφήστε. Νομικό να το πω. Ξέρετε τι σημαίνει δέσμευση της Ελλάδος στο κτηματολόγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν? Το έχετε καταλάβει?
Ξέρετε τι τράβηξε ο Κυρανάκης για να πάρει αυτή την παράταση του ενός έτους? Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ξέρετε τι σημαίνει παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο με τους κανονισμούς και τις οδηγίες και τι έκανε για να τα ανατρέψει? Μην τα λέμε τώρα αυτά. Αλλά εμένα σας θα εξηγήσουμε. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Έχετε υπόψη τι, για να γίνει αυτή η παράταση και οι άλλες, ότι χρειάζεται έγκριση απ' έξω? Ήταν λάθος η έκφραση, συγγνώμη. Για να είμαστε λίγο... Ορίστε, υπάρχει. Μα νομίζω και ο έφυγε ο κύριος. Ωραία, ο τελευταίος ομιλητής. Και θα κλείσει ο κύριος πρόεδρος. Συνδιαξόμενος εξτρεμιστής και παθιασμένος αγρότης. Όπως είπα και πριν, έχω κάνει 17 ενστάσεις από το 12. Δύο κυρίες πολιτική μεγάλη και του Δήμου τότε λένε να μπορούμε με την υπομονή σας στον κόσμο που είναι και περίμενα όλες για κάποιες ενστάσεις. Λοιπόν, δεν κοιμάμαι με τα βράδια, δεν κοιμάμαι και συγχωρέσει σε κάτι, δεν κοιμάμαι με τα βράδια, το πρωτολόγιο. Το ερώτημά μου ύστερα από αυτά που άκουσα, μένει να σας ρωτήσω το εξής, αυτό που ακούγεται έξω, ότι μέσα έχω τρία και μου λέει είναι αγνώστο υδροκτήτη. Και έξω ακούγεται ότι εάν δεν τακτοποιηθούν δεν μεταβιβάζονται. Δεν μπορώ να μεταβάσω στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου. Αυτή την ερώτηση έχω να κάνω. Δεν μεταβιβάζονται. Έχετε τρία δικαιώματα, τρία ΚΑΕΚ που είναι αγνώστο ενώ είναι δικά σας? Ναι, ναι, βέβαια. Θα είχατε... Και δεν μιλάω μόνο για τα τρία αυτά. Μιλάω γενικά για όλα αυτά που έχουν πρόβλημα. Δεν μεταβιβάζονται. Ένα δικαίωμα το οποίο είναι σε κατάσταση αγνώστου πρέπει πρώτα να αλλάξει η εγγραφή για να περάσει στην ιδιοκτησία σας. Αυτό υπάρχει μια νέα διαδικασία που έχει ψηφιστεί από την τωρινή Βουλή το Δεκέμβριο, που μπορείτε να διορθώσετε την εγγραφή αγνώστου με πρόδειλο. Εσείς είναι με χρησικτησία ή με τίτλους ιδιοκτησία σας? Να πάτε στο κτηματολογικό γραφείο, θα υποβάλλετε ένα πρόδειλο αίτημα και θα το διορθώσετε. Έχει νομοθετήσει η Βουλή γι' αυτό. Το άλλο που μου το έχουν παράδειγμα, ένα του παππού μου, ένα εξωγικό πέτρινο, σε άλλη θέση, κοινό στο κτηματολόγιο και κοπέλα, πώς θα το διορθώσουμε, πάει στα δικαστήρια. Αυτό μπορώ να το μεταβάσω που είναι σε άλλη θέση. Έχετε τίτλο κτήσης? Αμέ. Πάτε με πρόδειλο ή με πρόδειλο διαδικασία. Αν είναι τοποθετημένο σε λάθος συντεταγμένες, είναι η διαδικασία που συζητάμε σήμερα. Για την επαναχωροθέτηση ή την διόρθωση. Είναι το πρόβλημα με τις αστοχίες που πάμε να λύσουμε. Κύριε Βλάση, να ρωτήσω κάτι. Είσαστε στον επαναπροσδιορισμό, δηλαδή αυτό το πρόβλημα που έχετε με το ακίνητο, με το πέτρινο, είναι στον επαναπροσδιορισμό? Έχει μπει στα επαναπροσδιορισμό. Είναι στις 5 δημοτικές περιοχές. Είναι στο ΦΕΚ. Θα το διορθώσουμε τώρα. Πάστε στις περιοχές, δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Σε ποια περιοχή είναι αυτό? Στην Εβραϊκή είναι, αγαπητέ. Πιθανότατα να είσαστε μέσα. Μα όταν κάνανε τις νέες αυτές, τον επαναπροσδιορισμό και τις πάσεις, πήγαν πιο πέρα, σήμερα δεν ήρθανε. Λέει, δεν είσαι μέσα. Άρα δεν είσαι μέσα. Έχουμε κρατήσει τις ενστάσεις σας, θα το δούμε και θα επικοινωνήσουμε. Θα σας απαντήσουμε. Μακάρι. Δεν κοιμάμαι το βράδυ και συγγνώμη να δεν... Κοιμηθείτε. Μην αγχώνεστε. Κανείς δεν είναι... Είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Αντωνίου, ότι φύσανε οι οποίοι ήταν αραιοί, όταν έγινε, μας είχε πει η κυρία Κασάπη, ένας κύκλος, ας πούμε, και είδαν ότι ήταν λιγότερο από 40, ας πούμε, μέσα οι ενστάσεις, αυτά βγήκαν εκτός του ΦΕΚ του 2015. Ναι, γιατί είχαμε το λίγο, η συλλογή αναφορών σφαλμάτων ήταν κάτω από 30%. Ακριβώς. Είναι όμως και αυτοί οι άνθρωποι, και αυτοί έχουν κάνει ένσταση, οι οποίοι δεν τους λέει πιθανότητα και ο κύριος Βλάσης είναι σε αυτή την περίπτωση. Είναι με τη νέα διαδικασία που είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να δοθεί δυνατότητα σε όλους που έχουν προβλήματα γεωμετρικά, θέσεις, ορίων κτλ. Αυτό είναι μετά το κύριο. Ναι, αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία θα τρέξει από το Σεπτέμβριο και μετά. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα συνδυάσει και το πιστοποιημένο μηχανικό, την διάταξη του νόμου για τους πιστοποιημένους μηχανικούς, και θα υπάρχει ένας τρόπος, θέλουμε να ελπίζουμε, πολύ γρήγορος, πολύ πιο εύκολος, χωρίς προσφυγές στα δικαστήρια, προκειμένου χωρικές μεταβολές να λύνονται
πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Αυτό θα μπορέσει να το δημοσιοποιήσετε, να το δούμε. Αυτό λέμε, είναι πιο γρήγορα, ναι, να μπορέσουμε να... Και ο Θεός είτε 7 μέρες για να φτιάξει τον κόσμο. Δώστε μας και εμάς λίγο χρόνο. Αν τυχόν εγώ, λόγω ηλικίας πεθάνω. Τα αυτά τα αγνώστος, πώς θα τακτοποιηθούν, πώς θα τακτοποιηθούν, όταν εμείς φύγουμε από τη ζωή. Όλα θα γίνουν. Προγράψτε το και αυτό, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει πρόβλεψη για κάθε περίπτωση όπου υπάρχουν... Μην αγχώνεστε καθόλου, θα έρθει μια διαδικασία η οποία δεν είναι μακριά στο νομοσχέδιο του Σεπτεμβρίου και που θα, λύνει, θα δίνει λύση για, για όλες τις περιπτώσεις. Αλλά δημοσιοποιήστε τώρα, θα διαβάσω και οι συγκεκριμένοι μας, να ησυχάσω. Αυτό μπορεί να έχει μια τέτοια, νομίζω με κληρονομική. Λοιπόν, ορίστε, ορίστε και ο τελευταίος ομιλητής, ορίστε, ελάτε. Γεια σας, ονομάζομαι Αλατζάς Ευάγγελος, είμαι τοπογράφος μηχανικός στο πτυχίο. Είμαι πρόεδρος του Τοπικού Συλλόγου Τοπογράφων Μηχανικών. Το σχόλιο μου, η παρέμβασή μου δεν έχει να κάνει με τις τεχνικές λεπτομέρειες που περιγράψατε, με το τεύχος το οποίο θα μοιραστεί, με τους αριθμούς που ήδη σχολιάσαμε οι συνομιλητές και πρόεδροι. Τα νούμερα είναι όντως ρησίωνα. Δηλαδή, νομίζω ότι εθελοτυφλούμε όταν φύγουμε από εδώ. Ξέρουμε όλοι πρακτικά ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να εφαρμοστούν. Γιατί το λέω δύσκολο, γιατί για τους χύψη λόγους η ενημέρωση, ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι δεν είχε πιο πριν ενημέρωση. Γίνεται τώρα η συγκεκριμένη ημερίδα, όπως ήταν το επίθετο. Θα βγει ένα δελτίο τύπου. Έχουμε αρχές Ιουνίου. Νιώθω ότι δεν συνυπολογίζεται την πραγματική λειτουργία της κοινωνίας. Δηλαδή λέμε, θέλουμε την ανταπόκριση του κοινού, θέλουμε την ανταπόκριση των ιδιοκτητών. Αλλά έχουμε αρχές Ιουνίου και λέμε να βγει δελτίο τύπου, να μιλήσουν οι κοινοτάρχες. Σας είπε ο πρόεδρος πριν, ζητώ συγγνώμη, δώστε μου ένα λεπτό. Σας είπε ο πρόεδρος πριν ότι για αυτό το πιλωτικό υπάρχουν 290 γεωτεμάχια τα οποία έχουν κάποιους ενδιαφερόμενους. 290 τηλέφωνα θα πάρει προσωπικά, ένα προς ένα, ο άνθρωπος του ελληνικού κτηματολογίου. Άρα, το δελτίο τύπου αισθάνομαι, αν διαφωνείτε να μου το πείτε, ότι είναι κάτι πρόσθετο. Η κύρια διαδικασία επικοινωνίας αυτής της διαδικασίας είναι αυτή. Για το πιλωτικό μιλάμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Απλά δεν υπάρχει κάποια πίεση χρόνου, γιατί σας προφανώς όλοι θέλουμε να τρέξει το project όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και θα το κάνουμε. Αλλά δεν υπάρχει, μην αναφέρουμε είναι Ιούνιος, τι θα γίνει, γιατί δεν υπάρχει κάτι να μας πιέζει. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει 25 χρόνια. Είμαστε εδώ πέρα πλέον με μια ρεαλιστική λύση και ξεκινάμε για ένα μικρό ποσοστό να εφαρμόζουμε αυτή τη λύση από σήμερα. Θα το κάνουμε για όλους. Ωραία. Θα το κάνουμε σε ένα μήνα, σε πέντε μήνες, σε έξι μήνες. Η απάντηση είναι για όσο χρειαστεί θα τρέξουμε αυτή τη διαδικασία. Στο σύνολο των ΚΑΕΚ, των ιδιοκτησιών, θα λύσουμε το πρόβλημα. Και αυτό που προσδοκούμε από την τοπική κοινωνία είναι τη συμμετοχή. Η παράταση αφορά την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και την οριστικοποίηση των εγγραφών, όπως νομοθετήθηκε για το σύνολο της χώρας την 30 Νοεμβρίου. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι σε προβληματικές περιοχές όπως εδώ, που είναι ουσιαστικά μια κατεξαίρεση διαδικασία που εφαρμόζεται στο νησί σας, θα το λύσουμε το πρόβλημα και μετά συνολικά για όλα στις ιδιοκτησίες όλης της χώρας με ολοκληρωμένο κτηματολόγιο, γιατί όπως είπε ο Πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο, πλέον η χώρα μας είναι η μόνη χώρα που δεν έχει κτηματολόγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έχει συνέπειες, άρα το κτηματολόγιο πρέπει να ολοκληρωθεί και μετά σε συνθήκες λειτουργούντος κτηματολογίου θα δώσουμε τη δυνατότητα και με ψηφιακά εργαλεία και με νομοθετικές παρεμβάσεις που δεν είναι μακριά. Τις τοποθετήσαμε χρονικά, είναι το Σεπτέμβριο, προκειμένου σε συνθήκες λειτουργούντος να διορθώνονται τα λάθη. Με το σκοπό, βέβαια, κανείς δεν μπορεί να πει ότι θα λυθούν το Σεπτέμβριο οι εκατοντάδες ή εκατομμύρια διαφορών που μπορεί να υπάρχουν ανά την Ελλάδα, όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία μία περίπτωση τη φορά, με μαζικές διαδικασίες εύχριστες, να υπάρχουν τα εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους, για να γίνονται αυτές οι διορθώσεις και να γίνεται η βάση του κτηματολογίου όλο ένα και καλύτερη. Ένα βήμα τη φορά.
Με ένα βήμα τη φορά φτάνουμε μακριά. Κληρώσαμε το ερώτημά μου. Μιλήσατε για υποπροϋποθέσεις. Πολύ γρήγορα, σαν σενάριο, σαν ασφαλείας το αναφέρετε από ό,τι κατάλαβα, ότι υπάρχει περίπτωση να δοθούν και έξτρα resources σε περίπτωση που παρατηρήσετε ή σας προτείνουμε ότι κάτι από αυτή τη μεθοδολογία είτε δεν πάει καλά, είτε δεν έχει εφαρμογή 100%. Αυτό θεωρείτε ότι είναι μια διαδικασία αμφίδρομη. Θα την κάνετε με δικούς σας ελεγκτικούς μηχανισμούς ή θέλετε από εμάς ως τοπική κοινωνία να σας προτείνουμε και μετά από ένα εύλογο διάστημα να πούμε κοιτάξτε, δεν υπήρχε η απήχηση ή υπήρχε η απήχηση και έχουμε αντικρώμενα γεωμετρικά στοιχεία, αντικρώμενα νομικά στοιχεία. Δεν ανταποκρίθηκε ο Δήμος ή ανταποκρίθηκε μόνο ο Δήμος και δεν ανταποκρίθηκαν οι πολίτες. Αυτό πώς θα λειτουργήσει? Η πιο γρήγορη διαδικασία είναι η ενεργοποίηση της προγραμματικής που έχουμε με το ΤΕΕ, που μας δίνει τη δυνατότητα να προσλαμβάνουμε απευθείας από το ΤΕΕ μηχανικούς για να τους αξιοποιούμε για τα ζητήματα του κτηματολογίου. Αυτό μπορεί να γίνει και εδώ στη Μυτιλίνη, δηλαδή σήμερα όλη αυτή η φάκελη και όλη αυτή η διαδικασία που έτρεξε από τα κεντρικά έγινε με μηχανικούς του κτηματολογίου. Αν έχετε μηχανικούς οι οποίοι μπορούν να προσληφθούν από το κτηματολόγιο προκειμένου να τρέξουμε τις διαδικασίες πιο γρήγορα και για τα υπόλοιπα ΚΑΕΚ, με πολύ χαρά θέλουμε να το κάνουμε. Το κάνουμε. Αυτό πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να το κάνουμε. Βεβαίως. Είναι ένας μηχανικός. Τώρα να βάλουμε δύο-τρεις να τελειώνουμε. Πρέπει να γίνει αυτό. Με τόπιους μηχανικούς. Σωστό, σωστό. Όχι να μας στείλει το ΤΕΕ. Θα συνοηθούμε με τον κύριο Πρόεδρο. Υπάρχει το πλαίσιο, υπάρχει σύμβαση πλέον, υπάρχει το budget και μπορούμε να το κάνουμε. Αρκετά με ξένους δουλέψαμε, δεν βρήκαμε δρόμο. Ωραία. Και τελευταία, ο τελευταίος ομιλητής, ορίστε. Είμαι αντιδήμαρχος στη Γέρα. Έρχονται μετά την κινητοποίηση αυτή που θα γίνει εδώ, ο κόσμος, έξω από τα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας. Εμένα δεν με πήρανε τηλέφωνο, εμένα με πήρανε. Τι πρέπει να κάνω εγώ, τι πρέπει να κάνω εγώ. Το πανικό που βάζετε στον κόσμο προς τα εμάς, τον έχετε σκεφτεί ποτέ? Εμείς δεν βάζουμε κάποιο πανικό, γιατί δεν έχουμε βγάλει καν δελτίο τύπου. Με το δελτίο τύπου που θα βγει σήμερα, που λέει η κυρία. Το δελτίο τύπου θα γράφει μέσα τη διαδικασία. Δηλαδή θα λέει ότι το ελληνικό κτηματολόγιο θα επικοινωνεί με κάθε ιδιοκτήτη για τη διόρθωση. Βλέπουν ανθρώπους που έχουν την αγωνία. Η αγωνία αυτή θα μεταβεί σε εμάς. Στο αρχαιοφυλακείο της Γέρας, ο μηχανικός του κτηματολογίου θα είναι κάθε φορά, μια φορά την εβδομάδα που λειτουργεί το αρχαιοφυλακείο της Γέρας εκεί. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι της περιοχής θα μπορούν να πηγαίνουν, να συνομιλούν, να λύνουν τις απορίες τους, να λύνουν τα προβλήματά τους, να συζητούν μαζί τους και να παίρνουν τις κατευθύνσεις. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει πιλωτικό. Έτσι. Προφανώς δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε μέσα σε μία μέρα 10.500 γεωτεμάχια. Ξεκινάμε τα 300. Ελάτε να δουλέψει το πιλωτικό, να πετύχει το πιλωτικό για να πάμε πάρα πολύ γρήγορα μέσα στον επόμενο μήνα σε άνοιγμα της... Σας μιλάω πιο γενικά. Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Έχει το τοπίο στη Γέρα που είναι άσχημο θέμα και όλο αυτός ο χώρος έχει έρθει μέσα στο Δημαρχείο. Το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε. Ακόμα ένα πράγμα που κάνει τον κόσμο να πανικοβάλλεται. Λοιπόν, εγώ το λέω το αυτό και δεσμεύομαι τώρα ότι θα έχουμε έναν ή δύο ακόμα μηχανικούς. Θα συνοηθώ με τον κύριο Μανολαγγέλη και θα υπάρχουν δύο μηχανικοί εδώ να βοηθάνε να τελειώσουμε γρήγορα. Γι' αυτό μπορώ να πω. Πάντως δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Για τους δημοσιογράφους θα γίνει ξεχωριστή διαδικασία, αυτό να ρωτήσουμε. Δεν νομίζω. Εδώ, άμα θέλετε, ρωτήστε κάτι. Να ρωτήστε. Εσείς τα γράψατε στην εφημερίδα. Μα τα έχει τώρα. Γράψατε στην εφημερίδα ότι είναι προεκλογικά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γερμανική, θα βοηθούσε για να. Όχι για εφησυχασμό, για να ηρεμήσει ο κόσμο. Εάν αυτά που μας είπατε σήμερα, τα οποία είναι όντως εξαιρετικά, είναι σπουδαία. Δηλαδή ότι τα 290, μετά θα πάμε στις 3.000, μετά στις 10.800 και μετά και στα υπόλοιπα που δεν είχαν συμπεριληφθεί μέσα στο ΦΕΚ του 86 του 15. Και μετά από αυτά, το Σεπτέμβριο που είπε ο κύριος Πρόεδρος, με ειδική αντιμετώπιση θα πάμε και στα άλλα που δεν είχαν μέχρι τώρα αντιμετωπιστεί και για τα οποία... Τρέξατε λίγο πιο γρήγορα στους χρόνους. Τρέξατε λίγο πιο γρήγορα στους χρόνους, δεν έχουμε τέτοιες ταχύτητες, ζητώ συγγνώμη.
Η διαδικασία είναι δύσκολη. Θα την υπηρετήσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Να μπορέσει να γίνει, να τον ακούσει όλος ο κόσμος. Εμείς δεν θέλουμε να πούμε υποσχέσεις και πράγματα τα οποία δεν θα γίνουν στους χρόνους που ο καθένας επιθυμεί για να διορθώσει το λάθος, το οποίο, την αδικία που έχει υποστεί. Αυτό το οποίο θα πούμε, που λέμε είναι, ξεκινάμε τους 300, θα πάμε στους 500, θα πάμε στους 600, δεν θα αφήσουμε κανέναν εκτός, δεν θα χαθεί καμία προθεσμία, χρειάζεται υπομονή και συμμετοχή. Αυτά που ανακοινώσατε, γιατί θα πει ο υπουργός μας. Θα βοηθάμε, θα λέμε εδώ θα μετά. Θα συμπαθεί. Δεν ακούμε. Έχουμε μία ερώτηση ακόμα. Α, οι δημοσιογράφοι, αν θέλουν να ρωτήσουν. Ορίστε, εδώ ρωτήστε. Τώρα ερωτήσεις ή μετά. Τώρα. Να τους πάμε τώρα να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε. Θα τελειώνει η διαδικασία, να ξεκουραστείτε κι εσείς. Να το πάρεις. 30 ερωτήσεις, θέλω να δω, να κάνουμε επαναλήψεις πάντα. Να παραδοθεί το κτηματολόγιο. Εσείς αναφέρατε ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Εγώ θέλω να μου πείτε πότε θα λύθεται το πρόβλημα στο σύνολό του. Μετά τις 30 Νοεμβρίου ή έπειτα. Και αν θα φέρετε προσωπικό προκειμένου να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα. Και το τελευταίο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι... Αν η επικοινωνία που θα κάνετε με τους ενδιαφερόμενους θα έχει αποδείξεις, δηλαδή θα υπάρχει κάπου γραπτά ή θα είναι τελείως προφορικά, δηλαδή μέσω ένας τηλεφωνήματος που δεν μπορεί να προσθεί. Η προθεσμία της 30 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία από τον νόμο, δεν θα έχει λυθεί. Το project της επαναχωροθέτησης δεν θα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του μέχρι τότε. Αυτό που σήμερα είπαμε είναι ότι αυτή η προθεσμία δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας. Προσωπικό έχουμε διαθέσει, ειδικά για αυτό το project, κάναμε όλες τις εργασίες που έπρεπε τους τελευταίους μήνες για να έχουμε την ετοιμότητα να φτιάχνουμε τους φακέλους και από τις κεντρικές μας υπηρεσίες. Δεσμευτήκαμε σαν ελληνικό κτηματολόγιο σήμερα ότι εφόσον μας υποδειχθούν και τοπικοί μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ που μπορούν να συμβληθούν με το κτηματολόγιο μέσω της προγραμματικής σύμβασης του ΤΕΕ, μπορούμε και υπάρχει το πλαίσιο και το budget για να τους προσλάβουμε, για να ενισχύσουμε το project, για να κινηθούμε το ταχύτερο δυνατό. Δεν αισθάνομαι όμως ότι μου απαντήσατε. Γιατί εγώ σας ζήτησα συγκεκριμένες ημερομηνίες. Δεν μπορεί να υπάρξει κυκλοφορία. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες μπορούν να δοθούν μόνο για το πρώτο κομμάτι, που είναι για το πιλωτικό που σήμερα ξεκινά, για αυτές τις 200 ιδιοκτησίες. Γι' αυτό να σας πω το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα σας στείλουμε και ένα ενημερωτικό αργότερα, ότι ξεκινάμε σήμερα, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι για αυτές τις 300 ιδιοκτησίες θα ενημερωθούν από το κτηματολόγιο. Σχεδιασμός είναι να παραλάβουν τους φακέλους τους και να ενημερωθούν για τη λύση που προτείνουμε έως το τέλος του Ιουνίου, 28/6. Μετά θα υπάρχει προθεσμία μέχρι το τέλος Αυγούστου για να παραλάβουμε σαν κτηματολόγιο τις αντιρρήσεις των ομόρων για αυτές τις ιδιοκτησίες. Και ο στόχος μας είναι ως το τέλος του Σεπτεμβρίου να πάμε σε ανάρτηση με τα διορθωμένα πλέον όρια, όπου εκεί θα υπάρχει η δημοσιότητα που προβλέπεται και κατά το στάδιο της κτηματογράφησης, ώστε να μπουν πλέον όλοι οι επηρεαζόμενοι να δουν αυτή η διαδικασία τι αποτέλεσμα έφερε, για να ολοκληρωθεί και να περάσει και στην κτηματολογική βάση. Από τα αποτελέσματα του πρώτου πιλωτικού θα δούμε λίγο πολύ όλους τους χρόνους που απαιτεί αυτή η διαδικασία, θα δούμε πώς μπορούμε να την κάνουμε ακόμη καλύτερη και πιο εύχρηστη και παράλληλα θα ξεκινήσει η προετοιμασία και όλων των φακέλων και για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες. Άλλη ερώτηση, ορίστε. Σε μια του αστρατήσεις με την εφημερίδα της Λέσβου. Καλώς ήρθατε. Τρία σύντομα σημεία, το ένα πολιτικά ενδεχομένως θα πρέπει να δώσουμε ευκαιρία να το απαντήσει ο κύριος Αθανασίου, γιατί εμβόλυμα μου απαντήσατε σε ένα ερώτημα. Όπως θα διαπιστώσατε, κύριε Πρόεδρε, από τις τοποθετήσεις πολλών εκ των παρισταμένων, υπάρχει μια κρίση, αντιμετωπίζει μια κρίση αξιοπιστίας στο κτηματολόγιο και αυτό δεν αφορά εσάς, διαχρονικά από το 2011. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια είπε κάποιος ομιλητής, υποσχέθηκαν. Ο τότε διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Κοτσόλης, αυτά που εμπολείς λένε με διαφορετικό τρόπο σήμερα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Έγιναν κάποιες διορθώσεις εδώ από δύο εργολάβους, δύο μελετητικά γραφεία, στη Μυτιλήνη και τη Γέρα. Αυτές οι διορθώσεις εκ του νόμου θα έπρεπε να τις ακολουθούν οι αναρτήσεις.
δεν έγιναν ποτέ αναρτήσεις. Πήγε κάποιος κόσμος, μέτρησαν τα χωράφια του, πλήθηκαν οι όμοροι, δηλώσαν αντιρρήσεις κτλ. Δεν έγιναν ποτέ αναρτήσεις για να ξέρω ο καθένας τι γίνεται. Είπατε κάτι το οποίο επικροτήθηκε, ότι το Σεπτέμβριο γίνεται μια ευέλικτη διαδικασία για να τελειώνουμε σιγά σιγά να κουμπώνει ένα-ένα το ακίνητο, ας πούμε, και να φτιάχνουν. Εγώ να ρωτήσω λίγο καχύποπτος, τότε γιατί κάνουμε το πιλωτικό και δεν περιμέναμε το εξαγγείλετε, περιμένουμε το Σεπτέμβριο να γίνει αυτή η διαδικασία. Και κάτι τελευταίο, για να μην σας κουράζω και τα θέτω στη σειρά. Είπατε για 290 ακίνητα. Το έχουμε αναδείξει από τον περασμένο Δεκέμβριο, δεν το θυμάται ο κ. Στανασίου, πρωτοσέλιδα και φωτογραφία πάνω, τα 200 και τον κύριο Μπατό, τα 290 τυχερά ακίνητα. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ εχθές και λέει, αφήνει να εννοηθεί ότι αυτή η επιλογή έγινε με ποιο τρόπο, ας πούμε, με ρουσφετολογικό τρόπο. Πώς επελέγησαν αυτά τα τυχερά ακίνητα, ας πούμε, και όχι των υπολείπων που συμμετείχαν. Το απάντησε η κυρία Παδοπούλου, ξεκινά από το τελευταίο, ότι η επιλογή έγινε τελείως τυχαία. Δεν υπήρχε κάποια πρόθεση, δεν προκρίθηκε κάποιος. Να πω για το κομμάτι του πιλωτικού, ότι είναι μια κατεξαίρεση διαδικασία η οποία εξασφαλίζει για τους ιδιοκτήτες της Μυτιλήνης ότι θα το κάνουν όλο αυτό χωρίς να ταλαιπωρηθούν και να μπουν σε έξοδα. Η νέα διαδικασία που περιγράφουμε, που θα δίνει τη δυνατότητα χωρικών μεταβολών στο λειτουργούν κτηματολόγιο, στις περισσότερες περιπτώσεις θα απαιτεί τη συνδρομή ιδιώτη μηχανικού και εκεί θα υπάρχουν δαπάνες. Θα είναι ένα εργαλείο για να διορθωθούν λάθη και αστοχίες, αλλά δεν θα είναι δωρεάν όπως, για τον πολίτη όπως είναι τώρα αυτό. Κάθε φάκελος, όλη η νομική εργασία, ο νομικός έλεγχος και η τοπογραφική δουλειά που γίνεται για κάθε μία ιδιοκτησία στη Μυτιλήνη είναι με μηδέν χρέωση. Δηλαδή το αναλαμβάνει το ελληνικό κτηματολόγιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θα ήταν αρκετά χρήματα σε διαφορετική περίπτωση. Των προηγούμενων εργολαβιών μέχρι το 19 που έγιναν. Σας είπα, δυστυχώς δεν υπήρξε αποτέλεσμα από τις εκείνες συμβάσεις. Οι δύο μελέτες, η Ε1 και η Ε2, οι οποίες ήταν οι μελέτες επαναπροσδιορισμού, τα αποτελέσματά τους, όποια ήταν αυτά, γιατί η συμμετοχή και το ποσοστό συμμετοχής των πολιτών δεν ήταν το αναμενόμενο, είναι τα εισερχόμενα αυτή τη εσωτερική δουλειά και τη εσωτερική διαδικασία που γίνεται αυτή τη στιγμή από μηχανικού του κτηματολογίου, προκειμένου να φτάσουμε στου φακέλου των αυτοψιών, οι οποίοι θα μοιραστούν σε πρώτη φάση στο πιλωτικό οι 290 από αύριο και οι υπόλοιποι σιγά σιγά ετοιμάζονται πάλι από του μηχανικού του κτηματολογίου και του νομικού του κτηματολογίου, προκειμένου οι άνθρωποι οι οποίοι οι ιδιοκτησίε του βρίσκονταν μέσα σε αυτέ τι δύο μελέτε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά χρησιμοποιώντας εκ νέου ιδιώτες μηχανικούς και ιδιώτες δικηγόρους. Είναι η επικύρωση των διορθώσεων των εργολάβων, αν έχω καταλάβει. Η οποία επικύρωση των διορθώσεων των εργολάβων δεν ολοκληρώθηκε, διότι η συμμετοχή των πολιτών σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν ήταν η αναμενόμενη. Πρέπει να... Να πω κάτι. Είμαι μηχανικός, πολιτικός μηχανικός. Ήμουνα με τον ανάδοχο στην επανακτηματογράφηση από τη μία εταιρεία. Επειδή υπόθηκε και νωρίτερα ότι έγιναν πολύ λίγες αυτοψίες, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η μία των μηχανικών. Συγγνώμη, δεν είπαμε ότι γίνανε, είπαμε νούμερα. Είπαμε 5.000 αυτοψίες. Αυτό το είπα, 5.000 αυτοψίες. Δεν είπαμε. Είπαμε ότι γίνανε 5.000 αυτοψίες. Προκρίθηκαν γύρω στις 300-400, γιατί 5.000 αυτοψίες οι ανάδοχοι προκρίνανε 400 και είπαμε ότι να το προχωρήσουμε και να επιδιώξουμε να καταφέρουμε να περαστούν και οι 5.000. Ναι, δεν είπαμε ότι γίνανε λίγες. Το πρόβλημα με τη συμμετοχή του κόσμου που αναφέρεται είναι δεδομένο, γιατί τα αρχεία που είχε η κτηματολόγιο και συνεχώς ο ανάδοχος επικοινωνίας με τους πολίτες ήταν απαρχαιωμένα. Δηλαδή, επειδή ρώτησε και οι δημοσιογράφους ποιο είναι το αποδεικτικό όταν τηλεφωνούμε σε κάποιον, να ξέρουμε σίγουρα ότι έγινε το τηλέφωνο. Αυτές οι κλήσεις ήταν ηχογραφημένες υποχρεωτικά. Ο ανάδοχος, όταν έπαιρνε τηλέφωνο για την επανακτηματογράφηση να συνεννοηθεί να γίνει αυτοψία, ήταν σε ηχογραφημένη κλήση. Αλλά αυτό το έχει στη διάθεσή του μόνο ο εργολάβος, δεν το έχει και ο πολίτης. Και το κτηματολόγιο θα το έχει προφανώς. Ο πολίτης δεν θα το έχει, τι θα το στείλει. Γιατί ο πολίτης δεν πρέπει να καλυφθεί ότι έχει ενημερωθεί. Εμείς δεν έχουμε άλλα μέσα. Είχαμε σουρεάλ καταστάσεις. Ναι. Ακούστε, εμείς δεν έχουμε άλλα μέσα εκτός από να σας πάρουμε τηλέφωνο. Αν έχετε όμως κι εσείς κάτι να μας βοηθήσετε και να μας προτείνετε, ευχαρίστως να συνεργαστούμε. Δεν δουλεύω στο κτηματολόγιο. Όχι.
Είπα για συνεργασία και για βοήθεια. Δηλαδή, αν υπάρχει και άλλος τρόπος. Εμείς που δουλεύουμε στο κτηματολόγιο, έχουμε φροντίσει να κάνουμε το καλύτερο. Μα mail δεν τα γνωρίζουμε τα mail. Θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχουν πια μητρώα τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπάρχει το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Εάν ένας πολίτης έχει δηλώσει εκεί στοιχεία επικοινωνίας πρόσφατα, προφανώς και το κτηματολόγιο έχει κάνει την προεργασία και έχει βρει πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας. Έχουμε διασταυρώσει τα στοιχεία που έχουμε από τους πολίτες και αυτούς που συμμετείχαν στο πιλωτικό με σύγχρονους τρόπους όσο μπορούμε. Είμαστε εδώ, υπάρχει άνθρωπος εδώ, θα είναι καθημερινά στο γραφείο, θα προσλάβουμε και άλλους. Αυτή είναι η επικοινωνία και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται διαδικασίες επαναπροσδιορισμού. Στη Λευκάδα δεν πήγατε, μόνο εδώ έχετε έρθει, έτσι. Πήγαμε. Και στη Λευκάδα. Έχει ξεκινήσει και η διαδικασία και στη Λευκάδα. Αν εμείς επισκεφθήκαμε τη Λευκάδα. Όχι, δεν επισκεφθήκαμε τη Λευκάδα ακόμα. Η ομάδα όμως του κτηματολογίου πήγε στη Λευκάδα. Η κυρία Παδοπούλου ήταν στη Λευκάδα και η κυρία Βακαλοπούλου ήταν στη Λευκάδα. Μόνο στοιχείο δεν ξεκίνησε που συνεχίζει η ανάδοχη εταιρεία. Να πούμε πάντως για τις μελέτες που έγιναν για την επαναχωροθέτηση που όπως αναφέρθηκε και το θυμάστε και το έχετε ζήσει προκηρύχθηκαν το 2016, συμβασιοποιήθηκαν το 2019 και τελικά καταγγέλθηκαν από εμάς το Σεπτέμβριο για να μπορέσει να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία, ότι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο κληθήκαμε να διαχειριστούμε και είναι και μία από τις κύριες αιτίες καθυστέρησης είναι ότι δεν υπήρχε σε αυτές τις συμβάσεις ένας κοινός τρόπος αρχιοθέτησης. Δηλαδή δεν υπήρχαν παραδοτέα που να είναι πολύ συγκεκριμένα για αυτές τις αυτοψίες, τη μέθοδο καταγραφής, να υπάρχει μια τυποποίηση που να μας επιτρέψει να πάρουμε μαζικά αυτά τα στοιχεία και να τα αξιοποιήσουμε στην προσπάθεια που κάνουμε τώρα. Έπρεπε η ομάδα της κυρίας Παπαδοπούλη, η μηχανική του κτηματολογίου, φάκελο-φάκελο, δικαιολογητικό-δικαιολογητικό, να κάτσουν και να ενώσουν όλα αυτά τα έγγραφα. Και να τα αποτυπώσουν πάνω στην κτηματολογική βάση. Έτσι. Αυτό είναι η μεγάλη και σοβαρή δουλειά που έχει γίνει. Ωραία, υπάρχει άλλη ερώτηση? Ωραία, εγώ να σας ευχαριστήσω, να κλείσω ο κύριος Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και να ξέρετε ότι θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά και ως πολιτική ηγεσία, αλλά και ως υλοποίηση από τους τεχνοκράτες μας εδώ. Κύριε Μανολαγγέλη, για και ασχοληθεί και το κύριος Δήμαρχος. Έχουμε μιλήσει και ξέρω την όρεξη που έγινε αυτή. Να προχωρήσετε. Ο κύριος Πατός είναι εδώ. Όλοι ξέρουν. Ο κύριος Βασίλης είναι εδώ. Εντάξει. Θα προχωρήσουμε όλοι. Δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά εδώ είμαστε να τελειώσουμε. Λοιπόν, ο κύριος Πρόεδρος. Εκ μέρους του Ελληνικού Κτηματολογίου θέλω και εγώ, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή πρόσκληση. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστήσω όλους και να πούμε ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι εδώ για να λύσει τα προβλήματα. Έχουμε πολύ θετική διάθεση να κάνουμε υπερβάσεις, να βρούμε μαζί λύσεις και δεν θέλουμε να αγχώνεται κανείς. Να τον ξαναβρείτε τον ύπνο σας, θα τα λύσουμε τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ.